Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εξελίξει εδώ είναι σήμερα το ραντεβού μας για να συζητήσουμε ένα μεγάλο θέμα το οποίο αφορά την Καβάλα, την Ανατολική Μακεδονία, αφορά βέβαια την πιο σκοτεινή σελίδα ίσως του αιώνα που μας πέρασε, παράλληλα όμως αφορά και την σελίδα στην οποία έπεσε λιγότερο φως, διότι ασχολήθηκαν ελάχιστα, λίγοι έμαθαν τι έγινε την περίοδο 16-18 κατά την βουλγαρική κατοχή. Σήμερα καλέσαμε στον στούντιο των ιστορικών τον κύριο Κυριάκο Λιοκορίνο, ο οποίος έχει ασχοληθεί, έχει αρθρογραφήσει, έχει κάνει έρευνα πάνω στο θέμα. Σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτή τη συζήτηση να δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους τις πτυχές ενός μεγάλου θέματος. Σε δύο εκπομπές, τρεις που ασχοληθήκαμε στο παρελθόν, δυστυχώς δεν είναι εδώ μαζί μας πια σε αυτόν τον κόσμο οι άνθρωποι που είχαμε κάνει εκπομπή. Ήταν ο Γιώργος Αστεριάδης, ο οποίος είχε ψάξει από διάφορες πηγές και βιβλία, όπως επίσης και ο κύριος Νίκος που λέγαμε, ο κύριος Σιλάκο, ο Νίκος Ροδομέτωφ, ο οποίος έγραψε, παρουσίασε βιβλία. Σήμερα επικοινώνησα και με τον γιο, τον οποίο πρέπει να τον ευχαριστήσω, τον κύριο Βίκτορο Ροδομέτωφ, και μας έδωσε την άδεια πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Λικουρούνα για να πούμε γεγονότα, να παίξουμε μερικά λεπτά από ένα μικρό ντοκιμαντέρ το οποίο έκανε. Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να το παίξουμε όλο. Επιλέξαμε λίγα λεπτά, τα οποία αφορούν μόνο την δεύτερη βουλγαρική κατοχή και στη συνέχεια, αφού με τις εικόνες, οι οποίες ξέρω ότι δεν είναι και οι πιο ευχάριστες που θα δείτε, θα σας βάλουμε στο πνεύμα της εποχής. Έτσι, φτάσαμε στη δεύτερη βουλγαρική κατοχή από τον Αύγουστο του 1916 μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου του 1918. Δεν θα αναφερθούμε στα πολιτικά και πολεμικά γεγονότα που προηγήθηκαν αυτής της φοβερής περίοδου και δίχασαν την πατρίδα μας ανεπανόρθωτα. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα περιέχει τα πάντα για την απίστευτη τραγωδία της πόλης μας. Γεγονότα τελείως άγνωστα μέχρι σήμερα, αλλά και η αποκάλυψη μιας φρικτής αλήθειας. Ότι η ελληνοορθόδοξη κοινότητα Καβάλας υπέστη μια πρωτοφανή γενοκτονία με αποτέλεσμα κυριολεκτικά να εξοντωθεί. Τα θύματα ξεπέρασαν μέσα σε μόλις 2 χρόνια τις 15.000, αριθμός απίστευτος για μια πόλη σαν την Καβάλα. Καμία πόλη στην Ελλάδα δεν είχε τόσα θύματα στη διάρκεια κάποιου πολέμου, ούτε καν η Αθήνα. Και το χειρότερο, οι θάνατοι προήλθαν από την πείνα στην οποία καταδικάστηκε ψυχρό ο πληθυσμός της Καβάλας. Και όλα αυτά έμεναν άγνωστα μέχρι σήμερα, γεγονός για το οποίο εκφράζουμε την πίκρα και την αγανάκτησή μας. Λίγες φωτογραφίες έχουν διασωθεί και τις παραθέτουμε. Σύμφωνα με τις ένορκες καταθέσεις των επιζώντων στη Διεθνή Επιτροπή, 10 με 15.000 καβαλιώτες μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία στην περίοδο 1916-1918. Μεταξύ αυτών, μεταφέρθηκαν με τη βία στα βουλγαρικά κάτεργα όλοι οι άνδρες της Καβάλας από 15 έως 70 ετών. Για να αλλοιώσουν την ελληνικότητα του πληθυσμού της πόλης, στέρισαν τελείως την αγορά από τρόφιμα με αποτέλεσμα να πεθαίνει ο κόσμος από την πείνα. Τότε μετέφεραν εκατοντάδες οικογένειες καβαλιωτών στη Βουλγαρία, οι οποίες πανικόβλητες από την άμεση επιλή θανάτου και την πείνα, θεώρησαν τη μεταφορά τους σωτηρία, διότι τους υποσχέθηκαν ότι εκεί θα έβρισκαν εργασία και τροφή. Από όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρισε πίσω μόνο το 1/3, δηλαδή όχι περισσότεροι από 5.000. Οι άλλοι εξαφανίστηκαν χωρίς να βρεθούν τα ίχνη τους. Μετά τη λήξη του πολέμου, στην ετηθήσα πλέον Βουλγαρία, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός μαζί με πολυάριθμη ελληνική αποστολή έψαχνε, στη Βουλγαρία, να βρει τα ίχνη τους επί 3 χρόνια, με δυστυχώς πενιχρά αποτελέσματα. Οι Βούλγαροι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τους κρύψουν και να μην τους επιτρέψουν την απελευθέρωσή τους ακριβώς όπως έκαναν οι Τούρκοι στην Κύπρο με τους αγνοούμενους της εισβολής. Τεράστιο δράμα ολόκληρος της πόλης μας ήταν το πεδομάζωμα των μικρών παιδιών
που απέμειναν ορφανά όταν πέθαναν οι γονείς τους από την πείνα, από τους κλειοδερμούς ή από τις κακουχίες, ή όταν τους εξόριζαν στη Βουλγαρία και απέμειναν μόνα και απροστάτευτα. Οι Βούλγαροι τα μάζευαν και τα πρόσφεραν στους Βούλγαρους στρατιωτικούς για υιοθεσία, αποβλέποντας τον πλήρη εκβουλγαρισμό τους στη δημιουργία νέας βουλγαρικής πλέον γενιάς γενίτσαρων. Ποτέ δεν εξακριβώθηκε ο πραγματικός αριθμός αυτών των παιδιών. Βέβαιο είναι ότι ξεπερνούν τα χίλια. Οι λίγοι επιζήσαντες συγγενείς μετά τον πόλεμο τα αναζήτησαν, αλλά ελάχιστα μπόρεσαν να ξαναγυρίσουν, καθώς οι απαγωγείς τους τα είχαν κρύψει καλά στη Βουλγαρία και ήταν πολύ δύσκολη η ανέβρεσή τους. Υπάρχει ολόκληρη αλληλογραφία στο Υπουργείο των Εξωτερικών και η Ελληνική Επιτροπή μαζί με τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βρουν τα ίχνη τους με ελάχιστα, όπως είπαμε, αποτελέσματα. Στις φωτογραφίες φαίνονται ομάδες καβαλιωτών από τους επιζήσαντες κατά την επιστροφή τους στην Καβάλα με τη βοήθεια της Ελληνικής Επιτροπής και των συμμάχων. Οι αξιωματικοί του 4ου Σώματος Στρατού που είχε έδρα την Καβάλα. Από το σύνολο των 8 περίπου χιλιάδων αξιωματικών και ανδρών του σώματος, 6.500 με επικεφαλής τον Σωματάρχη Χατζόπουλο παραδόθηκαν στους Γερμανούς και μεταφέρθηκαν ως φιλοξενούμενοι υπό επιτήρηση στην πόλη Γκέρλιτς της Γερμανίας, όπου παρέμειναν μέχρι τη λήξη του πολέμου στο τέλος του 1918. Φωτογραφικά ντοκουμέντα από την άφιξη με στρατιωτική αμαξοστοιχεία του 4ου Σώματος Στρατού από την Καβάλα στο Γκέρλιτς στις 28 Σεπτεμβρίου 1916. Στο Γκέρλιτς, μετά την αποβίβαση από το τρένο, το 4ο Σώμα Στρατού της Καβάλας, συντεταγμένο και έχοντας παραλάβει και τα όπλα του, οδεύει προς τους καταβλισμούς τους οποίους θα παραμείνει κάτω από δύσκολες συνθήκες τα επόμενα 2 χρόνια. Από την δύναμη των 8.000 περίπου ανδρών του 4ου Σώματος Στρατού, περίπου 1.500 κατάφεραν πριν από την παράδοση και παρά την επιτήρηση του Χατζόπουλου και των φιλοβασιλικών αξιωματικών, να δραπετεύσουν κρυφά τα βράδια με βάρκες από τα βράχια της Παναγίας και να κατευθυνθούν στη Θάσο, η οποία κατέχονταν από τους Αγγλογάλλους. Κατατάχθηκαν αμέσως στον στρατό της επαναστατικής κυβέρνησης του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, στο πλευρό της Αντάντ. Τους υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και η φωτογραφία δείχνει την στρατιωτική μπάντα της Θεσσαλονίκης, ενώ πηγαίνει να υποδεχθεί με τιμές τους διαφυγόντες την παράδοση στους Γερμανούς, άνδρες και οξωματικούς του 4ου Σώματος Στρατού της Καβάλας, ονομάζοντάς τους «Οι ήρωες της Καβάλας». Ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο της τραγικής βουλγαρικής κατοχής τα 1916-1918 από τα ελάχιστα που διασώθηκαν. Ο Βούλγαρος σκοπός επάνω στο φρούριο της Παναγίας. Διακρίνεται καθαρά ένα τμήμα των επάλξεων κατεδαφισμένο για να μπορεί ο σκοπός να παρακολουθεί χωρίς δυσκολία το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ολόκληρη η Καβάλα ήταν ζωσμένη με σειρματοπλέγματα και Βούλγαρους σκοπούς. Ακόμη και η θάλασσα φυλαγόταν αυστηρά με σκοπούς. Δεν επιτρεπόταν οι καβαλιώτες να πλησιάσουν, μήπως και δραπετεύσουν προς την Θάσο, την οποία κατήχαν τα αντίπαλα στρατεύματα των Αγγλογάλλων της Αντάντ. Εξαιρετικό το υλικό. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον Ιώρο Δωμάτιο που μας έδωσε την άδεια με την φωνή της Βίτης Σοφιανού και μας έβαλε στο κλίμα της εποχής, θα έλεγα. Έτσι. Ήταν βαρύ βέβαια, όμως περιέγραψε μια πραγματικότητα. Ήταν μια εποχή. Ήθελα καταρχάς εισαγωγικά για να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές να πούμε το εξής. Πώς φτάσαμε στο 1916, ενώ δηλαδή ότι η Καβάλα απελευθερώθηκε νωρίτερα. Δεν είχε και πολύ καιρό, είχε μια πρώτη βουλγαρική κατοχή το 13, όπου για 8 μήνες περίπου είχε μια πρώτη κατοχή και δεν έμεινε επί μακρόν ελεύθερη. Κατά το διάστημα αυτό ήταν μια πόλη η οποία είχε ευημερία, είχε οικονομική ζωή, ήταν μια ακμάους, ήταν η πέμπτη σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδος. Δηλαδή ξαφνικά το 16 μια ζωντανή πόλη νέκρωσε. Όπως και όλες οι πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας, και οι Σέρες και η Δράμα το ίδιο. Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό όμως η Καβάλα. Ναι, ήταν μια πόλη ακμαία ζωντανή λόγω του καπνεμπορίου, που είχε ενσωματωθεί στον αθηνικό κορμό μόλις πριν από 3 χρόνια.
χρόνια. Τον Ιούνιο του 1913, που εορτάζουμε και την απελευθέρωση. Ακολούθησαν όμως μετά τα τραγικά γεγονότα του εθνικού διχασμού, αποτέλεσμα των οποίων ήταν, εκτός των άλλων, η παραχώρηση της Ανατολικής Μακεδονίας στους Γερμανοβουλγάρους, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για παραχώρηση. Δεν έπεσε η Ανατολική Μακεδονία μετά από μάχη, μετά από πόλεμο, παραδόθηκε ουσιαστικά και πέρασε στην επικράτεια της Βουλγαρίας. Εδώ έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις, κουβέντες, εικασίες, ότι στην περίπτωση που θα προέβαλε αντίσταση η ιεραρχία, ή μάλλον το σώμα, το τέταρτο σώμα στρατού, δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην πολύ μεγάλη ισχύ που είχε τότε η γερμανική μηχανή. Αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας. Έχει μια πολύ μεγάλη δόση αλήθειας, γιατί το σώμα του Χατζόπουλου. Τώρα σκεφτείτε, λέμε ο διοικητής Χατζόπουλος. Ο Χατζόπουλος ήταν συνταγματάρχης. Όλοι οι στρατηγοί και οι ανώτεροι αξιωματικοί βρίσκονταν κατά σύμπτωση με άδεια στην Αθήνα. Φανταστείτε λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε, τι προεργασία είχε υπάρξει ώστε να μην πέσει ντουφεκιά, ώστε ουσιαστικά να μπορέσουν να περάσουν τα σύνορα οι Γερμανοβούλγαροι και να βρεθούν στο τέλος, ας πούμε, του δρόμου τους, στην Καβάλα. Ο στρατός προέβαλε αντίσταση στο Ρούπελ, αλλά κατόπιν διαταγής αναγκάστηκε να το παραδώσει στους Γερμανούς. Και μετά άρχισε η προέλαση των εχθρικών στρατευμάτων. Εννοείται δηλαδή ήταν μια απόφαση του Πρωθυπουργού ουσιαστικά και όχι των αξιωματικών. Δηλαδή ήταν ο Σκολούδης ο Πρωθυπουργός, ο τραπεζίτης, ο οποίος αυτός προφανώς την έλαβε έτσι. Ο Σκολούδης έλαβε την απόφαση, προέλαση έγινε επικυβέρνησης Ζαΐμι. Τέλος πάντων, ουσιαστικά ήταν μια απόφαση του φιλοβασιλικού επιτελείου, το οποίο ήθελε να αντισταθμίσει την παρουσία των Αγγλογάλων στη Θεσσαλονίκη, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία ήταν τύπης ανεξάρτητη εκείνη την περίοδο. Ήταν ουδέτερη, δεν μετείχε δηλαδή σε κανένα από τους δύο συνασπισμούς της Αντάτ, αλλά στο έδαφος της βρίσκονταν αγγλογαλλικά στρατεύματα στη Θεσσαλονίκη και γερμανοβούλγαροι στην Ανατολική Μακεδονία. Έτσι. Τώρα γι' αυτό που ρωτήσατε. Ναι, το πιο πιθανό ήταν ότι με τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί δεν θα μπορούσε να προβάλλει αντίσταση, αν και υπάρχουν διαφορετικές έτσι, απόψεις. Το ζήτημα δεν είναι αν θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε. Το ζήτημα είναι η ατιμωτική παράδοση. Θα μπορούσε κάλλιστα ο στρατός αυτός να διαφύγει στη Θάσο, η οποία βρισκόταν στα χέρια των Αγγλογάλων, και από εκεί να πάει στη Θεσσαλονίκη, να πάει στην Αθήνα. Ήθελε όμως να μην διακινδυνεύσει την παράδοσή της στο εχθρικό στρατόπεδο. Δηλαδή ήταν σε τέτοια ένταση ο εθνικός διχασμός, ώστε και μόνο η προοπτική του να πάνε στη Θάσο και από εκεί στη Θεσσαλονίκη και να ενσωματωθούν με τους Αγγλογάλους ενάντια στην φιλοβασιλική παράταξη, τους έκανε να επιλέξουν την μοναδική στην παγκόσμια ιστορία είναι αυτή η περίπτωση, ένα ολόκληρο σώμα να παραδοθεί χωρίς να πολεμήσει και χωρίς να ιτηθεί. Εδώ βέβαια να πούμε ότι ψάχνοντας τις πηγές από την εποχή, βλέπουμε την πολύ έντονη αντίδραση του Βενιζέλου, ο οποίος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και σε πολύ υψηλούς τόνους αντέδρασε για το γεγονός αυτό, και από ό,τι φαίνεται η απάντηση η οποία υπήρξε απέναντί του ήταν ότι εσύ δεν δικαιούσε να ομιλείς, διότι πριν από μερικούς μήνες το πρότεινε σε ένα τραπέζι να γίνει κάτι αντίστοιχο. Αυτό προκύπτει από τις πηγές που βλέπουμε από τα δημοσιεύματα της εποχής. Ο Βενιζέλου συζητούσε την περίπτωση της παράδοσης της Καβάλας, της Δράμας και της Χρυσούπολης στη Βουλγαρία. Έναντι όμως σοβαρών ανταλλαγμάτων στη Μικρά Ασία. Δηλαδή δεν παραδόθηκε κανένα τμήμα επειδή υπήρξε εμφύλιος πόλεμος. Υπήρξε, ας πούμε, η σκέψη της παράδοσης, με την προοπτική όμως ότι τα κέρδη θα ήταν πολύ μεγαλύτερα, πολύ σοβαρότερα, πολύ ισχυρότερα, πολύ πιο
σημαντικά από την άποψη της δημιουργίας μιας ισχυρής Ελλάδος, κέρδη εδαφικά στη Μικρά Ασία. Και γι' αυτό ανέβασε τότε και έντονα τους τόνους ο Βενιζέλος, απαιτώντας άμεσα να φύγουν. Ότι πρόκειται για μια προδοσία για την παράδοση αυτή την οποία έγινε και την παράδοση, βέβαια, όπως είπατε, του σώματος που δεν έριξε του φεκιά. Τα κατήγγελε τότε. Θα μου πείτε, ήταν εποχές όπου ήταν πολύ περίεργες. Τώρα δεν ξέρω πόσοι μπορούν να αντιληφθούν τι γινόταν σε εκείνη τη χρονική στιγμή και τι κενό υπήρχε. Όπως είπατε και περιγράψατε σωστά, η εθνική κυριαρχία ήταν σαφέστατα μειωμένη, διότι. Είχε καταληθεί. Είχε καταληθεί παντελώς από κάθε πλευρά, ομιλώ τώρα έτσι. Και από τους μεν και από τους δε. Μιλάμε για μια κατάσταση όπου ο ανώτατος άρχοντας είχε παραβιάσει συστηματικά και ασύστολα την κάθε έννοια συνταγματικής αρχής και κυρίως την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, αρνούμενος να επιτρέψει στον νόμιμο πρωθυπουργό, τον Βενιζέλο, να ασκήσει την εκτελεστική εξουσία όπως προβλεπόταν από το Σύνταγμα. Το δυστύχημα είναι ότι μέχρι το 1913 στη θέση του ανώτατου άρχοντα ήταν ένας συνετός νουνεχής ανθρωπός βασιλιάς Γεώργιος. Εντελώς αντίθετος όμως ήταν ο διάδοχος Κωνσταντίνος, ο οποίος περιευλήθη και σε αυτό φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη ο Βενιζέλος, με την επωνυμία του στρατιλάτη, ότι δίθεν απελευθέρωσε τη Μακεδονία. Και θα το λέγανε και Ιώτα Βίτα. Δεν έγινε και. Ο χαρακτηρισμός του Ιώτα Βίτα έχει σχέση με αυτό που λέτε, που το κολλήσαν ο Ιώτα Βίτα. Δεν ήταν Ιώτα Βίτα ο Κωνσταντίνος, έτσι προς Θεού. Δεν είχε τέτοια σειρά για να τον ονομάσουν. Και βέβαια, να αναφέρουμε και την πολύ μεγάλη ατυχία ότι ένας άλλος νουνεχής, πολύ νουνεχής άνθρωπος και συνεργάσιμος, ο Αλέξανδρος, είχε την ατυχία, που δεν ξέρουμε βέβαια τι ακριβώς και πώς, να χάσει τη ζωή του σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Σωστά. Για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, με όλα αυτά τα οποία έγιναν μετά έτσι. Ναι. Ξέρετε, η ιστορία δεν γράφεται ποτέ ούτε μετά, ούτε μετά, αλλά πολλοί λένε ότι αν δεν είχε συμβεί αυτό το γεγονός, μπορεί η ιστορία να ήταν τελείως διαφορετική. Ποιος ξέρει. Θα μου πείτε τώρα, θα μου αντιτείνει κάποιος, και αν δεν είχα σκοτώσει τον Ιωάννα Δραγούμη, και εκεί δεν ξέρουμε τι θα γινότανε, και αν εκλογές του 20 είχαν άλλα. Αλλά δυστυχώς ξέρω όταν εδώ αναγκαζόμαστε και μελετούμε μια ιστορία, δεν μπορούμε να βάλουμε υποθέσεις. Το γεγονός είναι ότι υπήρχε ένας ανώτατος άρχοντας, ο οποίος από ρυθμιστής και εγγυητής του πολιτεύματος ήθελε να γίνει κομματάρχης και να ασκήσει εθνική πολιτική. Και μάλιστα ήθελε να χρησιμοποιήσει το στρατό ως όργανο της πολιτικής και μάλιστα ως όργανο ανεξέλεγκτο. Αυτή ήταν η αιτία του εθνικού διχασμού και η αιτία της καταστροφής. Μπαίνοντας στο θέμα, μια και είδα που είχατε γράψει κι εσείς, κάνοντας και την ανάρτηση, γιατί το έχετε μελετήσει το θέμα αρκετά, το έχετε ερευνήσει, για την κατοχή την οποία θα αναφερθούμε 16-18. Πρόσφατα και ο καθηγητής, ο κ. Χατζηβασιλείου, έκανε ένα άρθρο στην Καθημερινή. Όμως αυτό το ηλισμονημένη προφανώς έχει σχέση και με το γεγονός ότι δεν έχει προβληθεί γενικότερα. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε, ξέρετε, και σε εκπομπές ιστορικές, οι οποίες γίνονται και από εδώ παραγωγές που έχουμε, σε συνεργασία και με το ΤΕΧΙ ιστορία και άλλα ντοκιμαντέρ. Δεν υπάρχει όμως, ξέρω, δεν υπάρχει υλικό, δεν υπάρχουν μαρτυρίες, δεν υπάρχουν πηγές. Τι είναι αυτό που φταίει που το 16-18 έμεινε παντελώς στην άκρη τόσο σκοτεινά, και όταν σας ρώτησα, φαντάζομαι μπορεί να το πείτε κιόλας, αν σας έβαζα ως ιστορικό να βαθμολογήσετε τα γεγονότα του προηγούμενου αιώνα, δυστυχώς ήταν το πιο σημαντικό γεγονός του αιώνα για την καβάλα τώρα που αναφερόμαστε. Το πιο δραματικό. Το πιο δραματικό, άρα και πιο σπουδαίο, με την έννοια της γενοκτονίας, όπως τη χαρακτηρίζει και ο αείμνηστος ο κύριος Νίκος, που έλεγα, ο Ρουδωμάτοφ. Κοιτάξτε, η περιοχή μας σε μεγάλο βαθμό αποτελείται από πληθυσμό που εγκαταστάθηκε στην περιοχή μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, από πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής. Άρα τα γεγονότα αυτά δεν έχουν περάσει μέσα στην συλλογική μνήμη. Δεν τα έζησε ο πληθυσμός. Τα γεγονότα αυτά τα γνωρίζουν μόνο οι γηγενείς κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας, δηλαδή του Παγκαίου, της περιοχής Δράμας κτλ. Και η μνήμη αυτών των γεγονότων διατηρείται μόνο στις γηγενείς κοινότητες, κυρίως ως στοιχείο περηφάνειας και ως ανάμνηση της οικογενειακής ιστορίας του καθενός. Από την άλλη, έχετε δίκιο ότι τα γεγονότα αυτά
δεν αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ούτε για την ακαδημαϊκή ιστορία, αλλά ούτε και για τη δημόσια ιστορία, σε αντίθεση με τα γεγονότα του 1941-44, όπου και η ακαδημαϊκή έρευνα είναι πλούσια και η δημόσια ιστορία, δηλαδή τα αφιερώματα, τα ντοκιμαντέρ, εκπομπές κτλ. Είναι πλούσιες. Δυστυχώς, τα γεγονότα της Ανατολικής Μακεδονίας πέρασαν στον ντούκο σαν μία υποσημείωση στο μεγάλο κεφάλαιο του εθνικού διχασμού. Δηλαδή, δεν εξετάστηκαν ως γεγονότα. Εξετάστηκαν ως παράπλευρες απώλειες μιας καταστροφικής εμφύλιας σύγκρουσης. Δηλαδή, το λέω ως παράδειγμα για να αντιληφθούν και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μας βλέπουν και κάποιοι εκπαιδευτικοί, θα μπορούσε την ημέρα την οποία έγινε αυτή η κατοχή του 16 ή 29 Σεπτεμβρίου του 18 που έγινε η απελευθέρωση, κανένα σχολείο στην Καβάλα, στη Δράμα, στις Σέρες, να μην κάνει μάθημα. Να έχει εκδηλώσεις αποκλειστικά και μόνο από ανθρώπους που θα ομιλούν στα παιδιά, θα τους ενημερώνουν να ξέρουν την ιστορία τους, τη δική τους. Γιατί δεν μπορώ να πω να μην έχει μάθημα η Κοζάνη και η Καλαμάτα, αλλά αυτές εδώ οι περιοχές, οι τρεις περιοχές, θα μπορούσαν να καθιερωθεί από το κράτος, όπως δεν μπορούν να το καθιερώσουν μόνοι τους οι εκπαιδευτικοί, να υπάρξει ανάλογη πίεση. Μάθημα δεν θα υπάρχει, είναι μια πολύ σημαντική ημέρα που δεν θα πρέπει να υπάρχει παιδί που να μην γνωρίζει τι έγινε. Δεν είναι το μάθημα, είναι να ενσωματωθούν, να ενσωματωθεί η ιστορική μνήμη μέσα στην σχολική γνώση. Και σε αυτό πάσχουμε, αλλά είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που Πάνω, δεν έχει νόημα. Σωστά περιγράψετε ότι αν ρωτήσουμε σήμερα τους Καβαλιώτες όλους, έτσι, ή τους πολίτες της Δράμας ή τις Ξάδες που μας βλέπουν εδώ όλοι οι φίλοι μας, η πλειοψηφία όλων θα αναφερθεί και θα μιλήσει για τα γεγονότα που είπατε. Ότι το 41-44 έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε τ' άλλο. Και αν τους ρωτήσεις για την προηγούμενη βουλγαρική κατοχή, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες, δεν υπάρχει γνώση του θέματος. Δεν μιλάω τώρα για την πρώτη, για το οκτάμινο, εκεί ενδεχομένως είναι και μετρημένοι που μπορούν να μας πούνε, για να ξέρουμε εσάς που κάνετε έρευνα και τους ιστορικούς, ελάχιστα μας πούν τι έγινε για το οκτάμινο. Για εκείνη την περίοδο ξέρουμε περισσότερα από ότι για την κατοχή 16-18. Κοιτάξτε, υλικό. Ενώ για το οκτάμινο εκείνο. Ναι, ναι. Ξέρουμε περισσότερα γιατί υπήρχαν ελληνικές αρχές στην περιοχή, υπήρχε ελληνικό προξενείο. Κάθε 2-3 μέρες έφευγαν συστηματικά εκθέσεις. Έχουμε τα ξένα προξενία, ας πούμε, που έπαιζαν. Ήταν σκληρό το διάστημα εκείνο, υπήρξε. Σε σχέση με το 16-18, σε καμία. Όχι, εκείνο δεν συγκρίνεται. Το 16-18, όπως και το 41-44 δεν συγκρίνεται με το 16-18, έτσι. Βεβαίως. Δεν συγκρίνεται. Η κατοχή, η δεύτερη κατοχή, εξελίχθηκε σε μία ασύλληπτων διαστάσεων ανθρωπιστική τραγωδία. Δηλαδή το γεγονός, αυτά που ακούστηκαν. Η πόλη της Καβάλας είχε 14.000 νεκρούς. Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό σήμερα. Δηλαδή, μία πόλη που είχε 35.000 κατοίκους όταν μπήκαν οι Βουλγαροί, γιατί 15.000 σηκώθηκαν αμέσως και έφυγαν, πέρασαν στη Θάσο ή έφυγαν στην πέραν του Στριμώνου σε Ελλάδα κτλ. Μία πόλη 35.000 κατοίκων είχε 14.000 νεκρούς. Δηλαδή, το 1/3 του πληθυσμού χάθηκε και όχι από μαζικές σφαγές ή εκτελέσεις ομαδικές όπως είχε γίνει το 41-44, αλλά με άλλα μέσα, με την αποστέρηση όλων των μέσων της επιβίωσης. Όταν αφαιρείς από κάποιον τη δυνατότητα, ας πούμε, να τραφεί, να έχει φάρμακα, να έχει ρούχα, να έχει ξύλα για να ζεσταθεί, έτσι, και τον υποβάλλεις σε αφάνταστες κακουχίες, σε καταναγκαστικά έργα κτλ., δεν αρκεί να τον. Δεν χρειάζεται να τον σκοτώσεις, να τον εκτελέσεις, να κάνεις σφαγές. Οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν από την πείνα, τις στερήσεις και τις κακουχίες. Μάλιστα. Θα μπούμε μετά τις διαφημίσεις όλες αυτές τις λεπτομέρειες με τον κύριο Λικουρίνο, διότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν ενδιαφέρον με την έννοια ότι θα πρέπει να μάθουν οι επόμενες γενιές τι έγινε, ώστε να μείνουν γνωστά ως γεγονότα, διότι αν εξαιρέσουμε κάποια μικρή βιβλιογραφία η οποία υπάρχει έως ελάχιστη, ελάχιστες φωτογραφίες, οπτικό υλικό, είδατε πόσο μικρό ήταν αυτό που σας παρουσιάσαμε, ενδεχομένως σε μερικές δεκαετίες αυτό το γεγονός να είναι μια πολύ πολύ μακρινή ανάμνηση. Στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος με τον ιστορικό τον κύριο Κυριάκο Λικουρίνο. Συζητάμε για την δεύτερη βουλγαρική κατοχή,
για να δούμε και ορισμένες άλλες λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες που είδαμε και από αυτό το πολύ μικρό έτσι κομμάτι το βίντεο το οποίο προβάλαμε. Για την άφιξη λοιπόν των δυνάμεων αυτών των γερμανοβουλγαρικών. Είπε ήταν μια τραυματική εμπειρία στις πόλεις, Σέρες, Νιγρίτα, Δεμίχη Σάρ, έτσι, το Σιδρόκαστρο, Δοξάτο, το Σαρί Σαμπάν που το λέγανε την Χρυσούπολη, οι οποίες είχαν καταστραφεί από τον Βουλγαρικό στρατό κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου και είχαν αυτές τις τρομερές μνήμες, τις οποίες εδώ περιγράφουμε τώρα. Παράλληλα, βλέπουμε ότι έχουμε αυτό το διάστημα την κλοπή των κειμελιών, τη λαιλασία, χάνονται τα αρχεία, χάνονται τα πάντα. Αυτό έπαιξε ρόλο στο ότι σήμερα έχουμε λίγα πράγματα, δηλαδή και οι φωτογραφίες τώρα που βλέπουμε είναι πολύ μετρημένες και το υλικό και όλα. Ναι. Υπήρξε μια εξαφάνιση των πραγμάτων. Ως ένα βαθμό, ναι. Όταν μιλάμε για το αρχαιακό υλικό, αλλά ας μην έχουμε την αυταπάτη. Τα περισσότερα αρχεία τα καταστρέψαμε εμείς οι ίδιοι. Τώρα μην τα ρίχνουμε όλα στους Βουλγάρους, ας πούμε. Τα λέτε εμείς οι ίδιοι, για ποια περιοχή αναφέρεστε? Για όλοι, επειδή δούλεψα 20 χρόνια στα γενικά αρχεία του κράτους, ξέρω την πολιτική των δημοσίων υπηρεσιών. Οι ίδιες οι υπηρεσίες κατέστρεφαν τα αρχεία τους. Και εμείς καταβάλαμε προσπάθειες να περισσώσουμε ό,τι ήταν δυνατόν. Εδώ πήγαινε σε ένα χωριό, ας πούμε, και σου έλεγε ότι τα κατέστρεψαν οι Βούλγαροι. Ποια κατέστρεψαν οι Βούλγαροι, ρε παιδιά? Άντε, κατέστρεψαν μέχρι το 45. Εδώ λείπουν και τα αρχεία του 70. Πού πήγαν τα αρχεία του 70? Και κατέστρεψαν οι Βούλγαροι. Τα κατέστρεψαν. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια περίπτωση, ας πούμε. Μάλιστα. Το γεγονός ότι αναφέρεται ότι φύγανε πολλοί να πάνε στη Βουλγαρία πιστεύοντα ότι εκεί θα έχουν μια καλύτερη ζωή. Ναι. Αυτό πώς τους έπεισαν, πώς έγινε, τους υποχρέωσαν, τους έπεισαν? Όχι. Όχι έτσι. Υπήρξε, πρώτα-πρώτα είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η οικειοθελής μετανάστευση στη Βουλγαρία και ο εκτοπισμός στη Βουλγαρία. Με τον Απρίλιο του 1917, όταν η πείνα είχε φτάσει στο απόγειό της και πέθαιναν μαζικά στους δρόμους οι άνθρωποι, υπήρξε μέρα στην Καβάλα που μάζεψαν τα κάρα της Δημαρχίας, μάζεψαν 60 νεκρούς μέσα σε μία μέρα, έτσι. Εκείνη λοιπόν την περίοδο δόθηκε από τους Βουλγάρους η εντύπωση ότι αν μετακινηθεί ο πληθυσμός και πάει μετανάστης στη Βουλγαρία, εκεί θα μπορέσει να δουλέψει, να ζήσει, να επιβιώσει, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε για το θέμα αυτό ένα δραματικό ψήφισμα του Δήμου Σερών, που λέει ότι με πόνο καρδιάς, με εθνικό άλογος, δίνουμε την άδεια στους δημότες, στους Έλληνες των Σερών, να σηκωθούν και να πάνε στη Βουλγαρία, γιατί εδώ θα πεθάνουν από την πείνα. Αυτό δεν έγινε μόνο στις Σέρες, έγινε και στη Δράμα και στην Καβάλα. Σηκώθηκαν ολόκληρες οικογένειες και έφυγαν, πήγαν στη Βουλγαρία, εγκαταστάθηκαν υπό συνθήκες φυσικά άσχημες, όχι ότι τους περίμεναν δουλειές και σπίτια για να ζήσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν βίωναν την τραγική κατάσταση της λιμοκτονίας η οποία υπήρχε εδώ. Εδώ ο πληθυσμός πέθαινε από πείνα. Άρα αυτό βόλευε τους Βουλγαρούς να εξαφανιστούν, να φύγουν από εδώ όλοι οι Έλληνες, έτσι? Μα ο σκοπός αυτός ήταν. Η διαφορά ανάμεσα στο 1918 και στο 1941-44 ήταν το γεγονός ότι το 1941-44 μπορούσαν να το διώξουν τον πληθυσμό στην πέρα του στριμών ως Ελλάδα, η οποία ήταν κατεχόμενη. Τους έστελναν πάλι στον άξονα, στους Γερμανούς. Τώρα δεν μπορούσαν να τους αφήσουν να φύγουν στην πέρα του στριμών ως Ελλάδα ή στη Θάσο, γιατί οι πληθυσμοί αυτοί οι δικοί μας θα ενσωματώνονταν με τους Αγγλογάλους και θα ήταν εχθροί. Πού μπορούσαν να τους πάνε? Στη Βουλγαρία. Να τους ρίξουν μέσα σε δικούς τους πληθυσμούς, να τους αφομοιώσουν και την επόμενη γενιά αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν Βούλγαροι. Αυτό έγινε με πάρα πολλά παιδιά. Και όταν μιλούσε το φιλμάκι για τα παιδιά, σας έλεγα ότι σε ένα μήνα θα γίνει ένα επιστημονικό συνέδριο στη Δράμα για το θέμα αυτό, την κατοχή 16-18, τα 100 χρόνια, και κατά σύμπτωση παρουσιάζω αυτό το θέμα των ορφανών και των απαχθέντων παιδιών. Τι έγινε στην κατοχή 16-18, τι έγινε μετά την απελευθέρωση, πώς μπόρεσαν αυτά τα παιδιά να έρθουν όσα ήρθαν στην Ελλάδα, πώς μπόρεσαν να απελευθερωθούν, πόσα έμειναν εκεί πέρα και με ποιες συνθήκες έγινε η απελευθέρωσή τους. Δηλαδή υπάρχει
μία ιστορική πορεία 3 χρόνων, γιατί τα τελευταία παιδιά επέστρεψαν το 1921, να φανταστείτε. 3 χρόνια μετά την απελευθέρωση, έτσι. Και μάλιστα με παρέμβαση της κοινωνίας των εθνών. Είναι, γι' αυτό μιλάμε για μια περίοδο που είναι άγνωστη. Και φαντάζομαι έτσι, ότι και οι δυσκολίες ήταν τεράστιες. Δηλαδή, για να γίνει αυτή η έρευνα τότε από τους ανθρώπους της κοινωνίας των εθνών, θα ψάχναν σε αχαρτογράφητα νερά, σε ανθρώπους που τα έκρυβαν τα παιδιά επιμελώς, που προσπαθούσαν να μην τα εμφανίσουν. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Η έρευνα αυτή έγινε κατά βάση από την ελληνική αποστολή, την ελληνική στρατιωτική αποστολή που είχε εγκατασταθεί ως στρατός κατοχής στη Βουλγαρία, με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Μαζαράκη, και από τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό. Δεν είναι πλάκη η κοινωνία των εθνών. Μπορούσαν όμως να γνωρίζουν με τους χαμένους γονείς, χαθήκαν τόσες πολλές ζωές, που ήταν ενώ πολύ δύσκολο να... Δεν υπήρχαν, ας πούμε, δημοτολόγια να δούνε ποιοι λείπουν, ποιοι είναι εδώ. Κοιτάξτε, πόσο δύσκολο να το κάνεις αυτό. Το 1917, στην Καβάλα, τη Δράμα και στο Πράβι, αμφιβάλλω όμως αν έγινε και στις Σέρες και στο Σιδηρόκαστρο, υπήρξαν ορφανοτροφία. Δημιουργήθηκαν ορφανοτροφεία για να μαζέψουν από τους δρόμους τις εκατοντάδες των ορφανών παιδιών που αργοπέθαιναν. Φιλάνθρωποι Έλληνες, τα ορφανοτροφεία... Ήταν παρατημένα στον δρόμο τα παιδιά, τελείως έτσι. Φυσικά, αφού δεν είχαν σπίτια να ζήσουν, είχαν πεθάνει οι γονείς τους, έτσι. Μπορεί να είχαν πεθάνει και τα συγγενικά τους περιβάλλοντα. Και ποιοι θα αναλάμβαναν να δώσουν τροφή σε παιδιά όταν δεν είχαν να θρέψουν τα δικά τους παιδιά. Λοιπόν, εκείνη την εποχή έγιναν ορφανοτροφεία. Τα ορφανοτροφεία αυτά αμέσως εξελίχθηκαν σε κέντρα απαγωγής παιδιών στη Βουλγαρία. Δηλαδή, τα ορφανοτροφεία τα διοικούσαν οι Βούλγαροι και μπορούσε ο κάθε Βούλγαρος να πάει, να πάρει ένα ορφανό παιδί, να το στείλει σε μια οικογένεια στη Βουλγαρία ή να το πάρει μαζί του με την πρώτη άδεια που θα πήγαινε στη Βουλγαρία και να το δώσει σε μια οικογένεια, σε έναν χωρικό να δουλεύει μαζί του, ένα κοριτσάκι να κάνει την υπηρέτρια, ακόμα και μεγάλα κορίτσια 15-16 χρονών, φαντάζεστε για ποιες ακόμα πιο βρώμικες δουλειές. Τα παιδιά αυτά, έτσι, το καλό είναι ότι σημειώθηκαν τα ονόματά τους και όταν έληξε η κατοχή αναζητήθηκαν. Αυτά τα παιδιά βρέθηκαν. Δεν βρέθηκαν όμως δυστυχώς τα παιδιά εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει στη Βουλγαρία, οικειοθελώς, έτσι, και οι γονείς πέθαναν εκεί. Εκείνα έμειναν ορφανά και οι τύχοι τους αγνοούνταν. Οι Βούλγαροι παρέδωσαν στο τέλος, γιατί, εντάξει, τώρα μπορούμε να πούμε και την κατάληξη, 820 παιδιά, εκ των οποίων τα 204 δεν τα είχε ζητήσει η ελληνική πλευρά. Δηλαδή ήταν άγνωστα. Ήταν προφανώς τα παιδιά των ανθρώπων που πέθαναν στη Βουλγαρία. Εμείς μιλήσαμε για την εκούσια μετανάστευση. Υπάρχει όμως και το πιο σκληρό πρόσωπο που ήταν ο εκτοπισμός, ήταν οι Όμηροι. Το καλοκαίρι του 1917, όταν πια ενεπλάκη η Ελλάδα στον πόλεμο και η Ελλάδα-Βουλγαρία ήταν εχθρικές χώρες, γιατί μέχρι τότε έγιναν όλα αυτά που έγιναν, χωρίς να υπάρχει πόλεμος ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, έτσι. Όλοι οι άντρες, το καλοκαίρι του 17, ηλικίας από 15 μέχρι 60 χρονών, μεταφέρθηκαν, εκτοπίστηκαν στη Βουλγαρία. Όλοι οι άντρες. Όταν ο ελληνικός στρατός μπήκε το Σεπτέμβριο του 18 να απελευθερώσει την Καβάλα, βρέθηκαν στην πόλη της Καβάλας 52 ενήλικες άντρες. 52 αριθμός. Και οι περισσότεροι ήταν ξένοι, ήταν καπνέμποροι, Γερμανός, Ελβετός, Σουηδός, που αυτούς δεν μπορούσαν να τους πειράξουν. Όλος ο αντρικός... Αυτοί τι κάνανε εδώ, κύριε Λικουρίνη, δηλαδή. Κοιτάξτε, πάντα το κεφάλαιο μπορεί να βρει τα συμφέροντά του, δηλαδή το καπνεμπόριο το διαχειρίζονταν οι Βούλγαροι, ήθελαν και ανθρώπους. Υπήρξαν όμως και άνθρωποι... Υπήρχε εργατικό δυναμικό. Εργατικό δυναμικό όχι, γιατί ουσιαστικά τα καπνά τα έστελαν στη Βουλγαρία. Α, μάλιστα. Έτσι. Υπήρχαν όμως και φιλάνθρωποι, ας πούμε, όπως οι αδερφοί Σπίρερ, οι Ελβετοεβραίοι,
οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να ανακουφίζουν λίγο τον ελληνικό πληθυσμό. Εδώ πρέπει να πούμε ότι τα περιοριστικά μέτρα που επέβαλαν οι Βούλγαροι ίσχυαν κατά βάση για τον ελληνικό πληθυσμό. Γιατί αυτός ήταν ο στόχος της εθνοκάθαρσης. Οι Τούρκοι και οι Εβραίοι επέφεραν μεν, αλλά υπέφεραν λιγότερο. Δηλαδή, Τούρκοι και Εβραίοι είχαν την άδεια να βγουν από την Καβάλα, να πάνε στα χωριά να αγοράσουν μερικά τρόφιμα και να τα πουλήσουν, ας πούμε, στην πόλη. Οι Έλληνες δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Και φυσικά, ποιοι μπορούσαν να αγοράσουν τα τρόφιμα? Οι άνθρωποι που είχαν την οικονομική δυνατότητα. Όλος ο φτωχός κόσμος πέθανε από πείνα. Η Καβάλα, ξέρετε, τότε είχε 2.500 τσιγκάνους. Καμία σχέση με τους σημερινούς τσιγκάνους, τους σκηνίτες κτλ. Οι τσιγκάνοι ήταν ένα ενσωματωμένο εργατικό δυναμικό μέσα στις πόλεις, γιατί τότε δεν υπήρχαν πλαστικά. Όλα τα μεταλλικά πράγματα, ας πούμε, του νοικοκυριού περνούσαν από τα χέρια τους. Σιδηράδες, οι περισσότεροι ήταν μουσουλμάνοι. Λοιπόν, από τους 2.500 τσιγκάνους επέζησαν 150 άτομα. Δηλαδή, οι πιο φτωχοί ήταν αυτοί που εξοντώθηκαν. Και όταν άρχισαν να σκάβουν μετά την απελευθερούση, έβρισκαν ομαδικούς τάφους. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Τόσος κόσμος, πού το θάψανε? Ναι. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για τεράστιους αριθμούς. 60 άτομα, μου λέτε, ναι, σε μία ημέρα, έτσι. Βέβαια. 60 άτομα, πού τα θάψανε? Οι άνθρωποι πολλές φορές έθαβαν τους δικούς τους μέσα στους χώρους του σπιτιού και της αυλής για να κρατήσουν το κουπόνι και να παίρνουν τα 150 δράμια ψωμιού. Ή τους πήγαιναν τη νύχτα και τους παρατούσαν στα νεκροταφεία χωρίς να τους δηλώσουν. Υπάρχουν οπότε κρατούσαν το κουπόνι και ταυτόχρονα ήταν χαμένοι. Δεν ήξεραν ποιος είναι. Φυσικά. Υπάρχει έκθεση των τριών ιατρών της Καβάλας. 4 γιατρούς είχε η Καβάλα, ο ένας πέθανε από εξανθηματικό τύφο. Αυτοί οι τρεις γιατροί υπέβαλαν στο τέλος μια συγκλονιστική έκθεση που λέει, ας πούμε, ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής και ο τρόπος θανάτου των καβαλιωτών. Αυτοί ήταν που υπολόγισαν ότι το σύνολο των καβαλιωτών που έχασαν τη ζωή τους κυρίως από πείνα ήταν 14.000. Και εδώ διαβάζω αυτό που γράφεται, ότι το στρατιωτικό αίτημα μπαίνει στην Καβάλα 25 Σεπτεμβρίου μέσω νεκρικής υγιής να προϋπαντήσουν τον στρατηγό Νεγρεπόντι, και βγαίνουν μερικοί σκελετωμένοι γέροντες και λίγες στρακέδιτες γυναίκες. Η Καβάλα έχει όψει νεκροταφείο στους δρόμους. Mm. Δηλαδή είναι... Αυτό είναι περιγραφή δημοσιογράφου, αν θυμάμαι καλά, της εφημερίδας Εμπρός. Μάλιστα. Που ακολουθούσε τον στρατό και λέει, μπήκαμε σε μια πόλη που είναι έρημοι, είναι νεκροί, δεν υπάρχουν άνθρωποι. Βλέπεις, λέει, μερικούς ανθρώπους να κυκλοφορούν στους δρόμους. Αυτή, ξέρετε, όπως την διαβάζω τώρα την περιγραφή, μου θύμισε πολύ το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που βλέπουμε κάποια φιλμ που υπάρχουν, βέβαια, υποθέτω από τους Αμερικάνους, είναι από τους Βρετανούς. Στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και ναι, αυτή την εικόνα τώρα εδώ μου ήρθε στο μυαλό. Μόλις διάβασα και πέραψα αυτές τις φοβερές σκηνές, μου ήρθε αυτό το φιλμ το οποίο υπάρχει από ορισμένα στρατόπεδα, το οποίο είναι, ναι, αποκρουστικό, έτσι. Είναι φοβερό να το βλέπει κάποιος σήμερα, σφίγγει την ψυχή του. Ναι, τέτοια στρατόπεδα είχαν δημιουργηθεί στη Βουλγαρία. Το περίφημο Κίτσοβο, ας πούμε, ήταν το Auschwitz των Ελλήνων της Ανατολικής Μακεδονίας. Το Κίτσοβο είναι στα Σκόπια, στην περιοχή των Σκοπίων, γιατί αυτά που τράβηξαν οι Έλληνες, τα τράβηξαν και οι Σέρβοι. Έτσι, δεν ήμασταν μόνο εμείς που απολαύσαμε, ας πούμε, την πολιτική της εθνοκάθαρσης των Βουλγάρων. Ήτανε και οι Σέρβοι. Η Σούμλα και το Κάρνομπα. Αυτά ήταν στη Βουλγαρία, σε διάφορες περιοχές. Και το Κόστιβαρ, έτσι. Ναι. Υπήρχαν γύρω στα 60 στρατόπεδα. Δεν ήταν. Όταν λέμε στρατόπεδα, μην φανταστεί κανείς ότι στρατόπεδα όπως τον Ντάχαου κτλ. Ήταν περιοχές δημόσιων έργων. Έμεναν σε καλύβες για να φτιάξουν δρόμους, για να φτιάξουν σιδηροδρομικές γραμμές κτλ. Έτσι, τώρα βέβαια, για να πούμε και την άλλη πλευρά, τέτοια στρατόπεδα Βουλγάρων εχμαλώτων υπήρχαν και στην Ελλάδα. Εντάξει, καμία σχέση όμως με αυτά.
Στο Κίτσοβο όμως η θνησιμότητα έφτασε το 90%. Οι άνθρωποι αυτοί όταν γύρισαν μετά το τέλος της βουλγαρικής κατοχής, όσοι γύρισαν, γιατί η θνησιμότητα έφτασε το 50%, έτσι συνολικά, γύρισαν φορώντας ένα τσουβάλι, χωρίς ουσιαστικά ρούχα, χωρίς παπούτσια. Τους περίμεναν στους σταθμούς οι άντρες και οι γυναίκες του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού για να τους δώσουν ένα κομματάκι ψωμί και λίγο γάλα και μετά έρχονταν εδώ και μπαίναν στις καραντίνες γιατί κουβάλισαν μαζί τους και εξανθηματικό τύφο. Οι εκθέσεις του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού είναι συγκλονιστικές. Λένε, για παράδειγμα, ότι από αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν σήμερα ένα τρένο με 600 άτομα, ελάχιστοι θα επιβιώσουν, ελάχιστοι θα ζήσουν. Οι άνθρωποι ήταν ετοιμοθάνατοι. Και το χειρότερο ήταν ποιο, ότι έρχονταν σε μία Ελλάδα η οποία δεν είχε τα μέσα να τους στρέψει. Το μεγάλο έγκλημα που έκαναν οι Βούλγαροι φεύγοντας εδώ κατά την δεύτερη βουλγαρική κατοχή ήταν ότι σάρωσαν τα πάντα. Δεν άφησαν ούτε ζώα, ούτε μηχανήματα, ούτε εργαλεία, ούτε σπόρους και φυσικά υπήρξε και μια τεράστια αφέμαξη σε ανθρώπινο δυναμικό, όπως είπαμε. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να καλλιεργήσουν τα χωράφια, ούτε για την επόμενη σοδιά. Άρα αυτό για το οποίο όλοι φοβόντουσαν ήταν ότι επίκειται ένας νέος γύρος λιμοκτονίας και τότε θα χαθούν και οι άνθρωποι που είχαν καταφέρει να επιζήσουν. Και πραγματικά οι άνθρωποι επέζησαν με την έξωθεν βοήθεια του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού κυρίως. Μετά από αυτή τη μελέτη την οποία έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, την βλέπω ότι έχετε κάνει μια πολύ σοβαρή έρευνα και πότε είπατε θα είναι σε ένα μήνα περίπου αυτή να την παρακολουθήσουμε. Αυτό το συνέδριο θα γίνει σε ένα μήνα στη Δράμα. Έχουν οριστεί λεπτομέρειες ή προσεχώς θα τις μάθουμε. Ναι, υπάρχουν. Δεν είναι τοπικό συνέδριο, είναι επιστημονικό συνέδριο για την περίοδο 1916-1918. Και αυτό που θα γίνει ακριβώς. Στη Δράμα. Στην πόλη της Δράμας, ημερομηνία, για να το δώσουμε, να το ξέρουν και οι πολίτες. Ναι, 16 με 18 Νοεμβρίου. Καλά, φυσικά θα ανακοινωθεί. Ναι. 16 με 18 Νοεμβρίου, έτσι, στην Δράμα. Ήθελα να σας ρωτήσω, λοιπόν, πλέον μιλάμε για γενοκτονία ή για εθνοκάθρηση. Και βάζω, γιατί ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά στους δυο αυτούς όρους. Με γενοκτονία λέμε ότι είναι μια βάση σχεδίου, συστηματική, ολοκληρωτική εξόντωση φυλής. Η εθνοκάθαρση αναφέρεται στον μαζικό αφανισμό ή στην εκδίωξη των μελών μιας εθνότητας από μια περιοχή για γεωπολιτικούς λόγους. Πώς το οριοθετούμε? Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση. Η μόνη διαφορά είναι ότι η γενοκτονία είναι νομικός όρος. Έχει προσδιοριστεί από την κοινωνία των εθνών, έτσι, το τι σημαίνει γενοκτονία και ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να υπάρχουν για να προκειμένου να χαρακτηρίσουμε ένα μαζικό έγκλημα ως έγκλημα γενοκτονίας. Αλλά το και να υπάρχει αντίστοιχα το Εθνικό Ποινικό Δίκαιο, το οποίο θα καθορίσει αυτά τα οποία πρέπει, σε αυτούς που αναλογούν οι πράξεις αυτές, έτσι. Κάτι που δεν έγινε εδώ. Κοιτάξτε, σήμερα μιλάμε για γενοκτονία, ας πούμε, των Ελλήνων ή των Αρμενίων. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να καταλογιστούν ποινικές ευθύνες. Για τότε μιλάω. Ναι. Ότι μετά το πέρας αυτών των γεγονότων, κάποιοι δεν λογοδότησαν ποτέ. Αυτό εννοώ. Ο όρος γενοκτονία τότε δεν υπήρχε, έτσι. Ο όρος γενοκτονία. Α, εννοείται εκείνη την περίοδο. Έτσι. Πρωτοεμφανίστηκε το 1944 και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το λεξιλόγιο εισήχθη το 1948. Ναι, δεν μπορούμε να μιλάμε για γενοκτονία. Όταν έγιναν οι δίκοι της Νιρεμβέργης και μετά μπήκαν στο παγκόσμιο. Ακριβώς. Δηλαδή τις προηγούμενες δεκαετίες δεν υπήρχε απόδοση. Έτσι, για εγκλήματα κατά του ανθρώπινου γένους ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Έγιναν δίκες για τους εγκληματίες πολέμου. Ελάχιστες όμως. Για ποια περίοδο αναφέρεστε, κύριε Λικουρέν? Για τη 16-18 τώρα. Έγιναν δίκες. Έγιναν δίκες για ελάχιστους εγκληματίες και οι περισσότεροι τη γλίτωσαν. Δηλαδή στην Καβάλα υπήρχε ένας θηριώδης Αγγέλοφ, φρούραρχος Καβάλας, ο οποίος λέγεται ότι είχε βιάσει, ας πούμε, περισσότερα από 300 κορίτσια. Λέγεται, δηλαδή, οι μαρτυρίες του αναφέρουν. Αυτός δικάστηκε? Ουσιαστικά, δεν έγιναν δίκες. Δεν έγιναν δίκες γιατί
Δεν προχώρησε τόσο πολύ το πράγμα. Προσέξτε, ήταν μία περίοδος που το σημαντικότερο για την ελληνική πλευρά δεν ήταν να ζητήσει καταδίκη υπευθύνων, αλλά να ζητήσει τα μέσα της επιβίωσης. Θα σας πω τώρα κάτι που εμένα τουλάχιστον με συγκλώνησε. Όταν υπέβαλε η ελληνική πλευρά μια έκθεση προς την Συμμαχική Επιτροπή στη Συμμαχική Αποστολή στη Βουλγαρία, ζητούσε τι? Ζητούσε να επιστραφούν τα ζώα που πήραν οι Βούλγαροι από εδώ και τα παιδιά που είχαν απαγάγει. Λοιπόν, οι τρεις πρώτες σελίδες αναφέρονται στα ζώα. Η τελευταία παράγραφος αναφέρεται στα παιδιά. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο τρομακτικές ήταν οι ανάγκες της επιβίωσης, ώστε τα βόδια, τα άλογα, τα βουβάλια, τα μουλάρια που πήραν οι Βούλγαροι να είναι πρώτη στο, ας πούμε, ζητούμενο σε σχέση με τα παιδιά που απήγαγαν. Γιατί ήταν απαραίτητα για να μπορέσει να καλλιεργήσει κάποιος τη γη. Έτσι. Έγιναν, καταλογίστηκαν κάποιες ευθύνες, δόθηκαν κάποιες αποζημιώσεις. Δεν μπορώ να ξέρω αν καταδικάστηκαν όλοι. Πάντως, όποιος ψάχνει τα αρχεία βρίσκει ότι υπάρχουν συγκροτημένοι κατάλογοι, list de personnes accusées κτλ. Δηλαδή, κατάλογοι ανθρώπων που βαρύνονται με εγκλήματα κατά της βουλγαρικής κατοχής. Αν δει κανείς, ας πούμε... Αγγέλοβ, δεν ξέρουμε αν του φεκίστηκε ή αν φυλακίστηκε. Όχι, δεν πρέπει να του φεκίστηκε, δεν πρέπει να φυλακίστηκε. Ενδεχομένως να έμεινε μερικά χρόνια φυλακή. Ξέρετε, μετά τη λήξη των πολέμων, τα πράγματα διαφοροποιούνται. Για παράδειγμα, οι Βούλγαροι στο τέλος άρχισαν να βγαίνουν και από πάνω, ας πούμε, γιατί. Γιατί προέβαλαν τον ισχυρισμό ότι εμείς, ρε παιδιά, με εσάς ήμασταν, με την Αντάντ. Απλώς ο Φερδινάνδος, ο βασιλιάς, μας έσπρωξε σε αυτό τον καταστροφικό πόλεμο. Εμείς δεν έχουμε, ξέρω εγώ, βλέψεις ή εχθρούς κτλ. Και ξέρετε ποιο είναι το ακόμη χειρότερο? Ότι ακόμη και οι δικοί μας οι σύμμαχοι, πολλοί, ας πούμε ο στρατηγός Κρετιέν ο Γάλλος που ήταν επικεφαλής της συμμαχικής αποστολής των κατοχικών δυνάμεων στη Βουλγαρία, ήταν υπέρ της παραχώρησης της Ανατολικής Μακεδονίας στους Βουλγάρους. Δηλαδή, μετά από αυτά που έγιναν, ο στρατηγός, ο επικεφαλής των συμμαχικών κατοχικών δυνάμεων, πίστευε ότι η καβάλα πρέπει να παραχωρηθεί στους Βουλγάρους. Γιατί η γεωγραφία το επιβάλλει, γιατί έτσι θα πάψουν ενδεχομένως νέες αιτίες νέων προστριβών κλπ. Μετά τους πολέμους, δηλαδή, ποιοι δικάστηκαν? Δικάστηκαν, ας πούμε, αν εξαιρέσουμε την δίκη της Νιρεμβέργης, όπου πια η ανθρωπότητα ήταν έτοιμη να επιβάλλει, γιατί εκεί υπήρχαν και ιδεολογικοί λόγοι. Άλλο είναι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, άλλο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συγκρούονται ιδεολογίες, συγκρούεται ο ελεύθερος κόσμος με τον σκοταδισμό και τον ναζισμό. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά είχαμε σύγκρουση αποικιοκρατικών δυνάμεων. Έτσι. Είναι τελείως διαφορετικά τα χαρακτηριστικά. Βέβαια, αυτό το οποίο, γιατί έχετε ασχοληθεί και με τις δίκες των δοσιλόγων, από ό,τι έχω δει σε εργασίες τις οποίες έχετε κάνει και στο blog, εκεί βέβαια δίστανται οι απόψεις στο γεγονός κατά πόσο σε ορισμένες χρονικές στιγμές η επιζητούμενη λαοδικία συγκρούεται με το δίκαιο και κατά πόσο μπορεί οι δικαστές ανεπηρέαστοι ή ως νικητές να βλέπουν κάποιους ηττημένους ή κατά πόσο μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αναφέρομαι και σε δίκες οι οποίες έλαβαν χώρα και στην Αθήνα, βλέποντας μετά από πολλές δεκαετίες τα πρακτικά και τις απολογίες και το ποιοι υπερασπίστηκαν κάποιους, οι αποφάσεις οι οποίες δεν ήταν συναρτώμενες του δικαίου, αλλά το ότι απ' έξω περίμεναν 2-3 χιλιάδες άνθρωποι αγανακτισμένοι από άλλα ενδεχομένως γεγονότα, οι οποίοι θέλαν κάποιους να τους πάρουν το κεφάλι. Η δίκη των 6, ας πούμε, που έγινε, τι απέδωσε η δίκη των 6 τώρα που πέρασαν πολλά χρόνια, τι λέμε? Κάποιος έπρεπε να πληρώσει, λέει, για αυτά που γίνανε στη Μικρά Ασία. Εξυλαστήρια θύματα. Δηλαδή, αν μια δίκη γινόταν μετά από 6 μήνες, 1 χρόνο, 2, 3, 5 χρόνια,
ενδεχομένως αυτή η άμβληση των παθών, και αναφέρομαι γενικότερα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικές αποφάσεις. Αλλά πόσο μιλούμε για απόδοση δικαίου όταν καν μια απόφαση δεν εφησιβάλλεται? Δηλαδή, αποφασίζει ο δικαστής ο κ. Σικουρίνος και αυτό το οποίο αποφασίζει σήμερα, σε 48 ώρες εκτελείται στον τοίχο και έχουμε τελειώσει. Καλά. Είναι δύσκολες στιγμές. Στην περίπτωση των δοσιλόγων δεν είχαμε τέτοια. Όχι, όχι, αναφέρθηκα για τη δίκη των. Τον 6. Ναι, αναφέρθηκα και στη δίκη όπου περάσαν, βλέπετε, τόσα χρόνια και ρίζουν ακόμα οι απόψεις. Κατά πόσο υπήρξε μια δίκαια δίκη? Εντάξει. Είναι δύσκολες στιγμές. Υπήρξε μια εθνική καταστροφή και κάποιοι έπρεπε να μπουν στη θέση των. Το ζητούσε ο κόσμος επιτακτικά. Ζητούσε κάποιους, πάρετε κάποια κεφάλια, λέγει ο κόσμος. Οπότε και ο δικαστής, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, δεν ξέρω πόσο μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη έτσι. Και αναφέρομαι και στη δίκη του Ράλι, έτσι, για τα επόμενα τα οποία είπα. Στη δίκη του Ράλι τον υπερασπίστηκε όλο ο αστικός κόσμος, όλη η κυβέρνηση του Καΐρου. Είπαν όταν στη συνεννόηση μαζί μας. Ποιος δικαστής θα έλεγε αθώος? Θα τολμούσε δικαστής να πει ότι είναι αθώος και να βγει την άλλη την ημέρα στην Αθήνα και να κυκλοφορήσει? Προφανώς είναι πολύ σκοτεινή εποχή για να την αντιληφθούμε εμείς σήμερα, μετά από τόσες δεκαετίες και έχοντας περάσει όλα αυτά τα γεγονότα. Η ιστορία αναφέρεται στο παρελθόν, αλλά η ανάγνωση της ιστορίας έχει σχέση με το σήμερα. Δηλαδή, με το πώς τη βλέπουμε εμείς. Τα ίδια ιστορικά γεγονότα τα διαβάζει κανείς διαφορετικά, ανάλογα με τις συγκυρίες και τις προϋποθέσεις της εποχής. Όπως μου κάνει εντύπωση μεγάλη, τελευταία συζητούσαμε, χαρωτήσαμε στην Καβάλα, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, και τον ρώτησα το εξής: πώς είναι δυνατόν ένα γεγονός που έλαβε χώρα, λέω, στην περιοχή σας, παραδείγματος χάρη στην Πύλο ή στην Καλαμάτα ή στη Μάνη, πώς είναι να το έχω διαβάσει από 5 διαφορετικές πηγές, από υποτίθεται αυτόπτες, και οι 5 να δίνουν παντελώς διαφορετική εκδοχή? Αυτό το είπε ο Θουκυδίδης, δηλαδή, πριν από 2.500 χρόνια. Εγώ δεν βγάζω συμπέρασμα άλλο πια, διότι βλέπω 5 υποτιθέμενες πρωτογενείς πηγές, οι οποίες θα με οδηγούσαν στην αλήθεια, να έχουν 5 παντελώς διαφορετικές οπτικές. Οπότε τι να λέω? Εκεί είναι ο ρόλος εκεί είναι ο ρόλος του ιστορικού να υποβάλει τις πηγές και τις μαρτυρίες του στον έλεγχο της ιστορικής έρευνας, να κρίνει την αξιοπιστία και να προχωρήσει σε μία σύνθεση. Μα αν τα πράγματα μιλούσαν από μόνα τους, όλες οι ιστορίες θα ήταν ίδιες. Γι' αυτό ο Θουκυδίδης τι είχε πει πριν από 2.500 χρόνια? Είναι δύσκολη η έβρεση της αλήθειας, γιατί, λέει, οι άνθρωποι που ήταν παρόντες στα γεγονότα έδιναν ο καθένας διαφορετική μαρτυρία ανάλογα με το πώς αντιλήφθηκε το γεγονός ή ανάλογα με τα δικά του συμφέροντα. Έτσι. Οπότε αυτό απαντάει σε όλα τα οποία είπαμε. Ναι. Από την άλλη όμως, μην φτάσουμε στο άλλο σημείο να πούμε ότι δεν υπάρχει μια ιστορία την οποία πρέπει να έχουμε ως οδηγό, δηλαδή ότι υπάρχει απόλυτη αυθαιρεσία της υποκειμενικότητας. Βέβαια, η τεχνολογία σήμερα πια έχει μπει σε ένα σημείο που πολλές φορές κάποιες δικαστικές αποφάσεις τις αναρρύνουμε μια άλλη μέθοδο που δεν υπήρχε παλιότερα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι κάποιος καταδικάστηκε, ας πούμε, για έναν φόνο, περνάνε μετά 30-40 χρόνια και από έβρεση κάποιου DNA λένε ότι αυτός δεν έκανε, ας πούμε, τον φόνο. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν θα μπορούσε να συμβούν στο παρελθόν. Η τεχνολογία φέτος πλέον βοηθάει, ώστε με αυτήν την μέθοδο να αποσαφηνίζονται τυχόν πλάνες. Βέβαια, τώρα αναφερόμαστε σε ποινικά θέματα, τα οποία δεν έχουν σχέση με αυτά τα οποία εμείς εξετάζουμε. Και εδώ είναι καθαρά ιστορικά. Μπαίνει η πολιτική μέσα. Όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, είτε μας αρέσει είτε όχι. Γι' αυτό είπατε κι εσείς ότι, όπως είπε ο Θουκυδίδης, ανάλογα με τα συμφέροντά του ο καθένας. Δηλαδή, βλέπει ότι αυτός που έσφαζε εκεί δεν είχε μαύρο περιβραχιόνιο, είχε κόκκινο, είχε μπλε, είχε πράσινο. Εγώ έτσι το είδα, λέει ο άλλος. Δεν μπορώ να το διαψεύσω. Πριν από 80 χρόνια, τι έγινε στο τάδε γεγονός? Κατά την είσοδο, επιστρέφω στο θέμα της βουλγαρικής κατοχής, δεν υπήρξαν γάτες έτσι. Και αναγκάστηκε να γίνει, λέει, μεγαλύτερη μετανάστευση τετράποδων από τα νησιά του Αιγαίου. Ναι. Περιγράφει μια φοβερή κατάσταση. Έτσι. Μια συγκλονιστική λεπτομέρεια. Στην πόλη της Καβάλας, οι άνθρωποι, αφού έφαγαν όποια ρίζα υπήρχε και ό,τι χόρτο φύτρωνε, και αυτό πολλές φορές υπήρξε αιτία θανάτου, το λένε οι γιατροί, έτσι, γιατί δεν τρώγονται τα πάντα, άρχισαν και έτρωγαν τις χελώνες, τα σκυλιά, τις γάτες, ακόμα και τα πτώματα
των ζώων που βρίσκονταν στους δρόμους. Όταν λοιπόν ήρθαν οι πρώτοι όμηροι από τη Βουλγαρία, από τη Βάρνα, και έφεραν τον εξανθηματικό τύφο, τότε υπήρξε τεράστια ανάγκη για μεγάλο αριθμό από γατιά για να εξοντώσουν τα ποντίκια. Γιατί ο εξανθηματικός τύφος, έτσι, φορέας του ψήλου του εξανθηματικού τύφου ήταν τα ποντίκια. Τότε λοιπόν χρειάστηκε να έρθουν καραβιές με γάτες από τα νησιά του Αιγαίου, τις οποίες αμόλυσαν στην πόλη της Καβάλας για να μπορέσουν, συν τα φάρμακα βέβαια, έτσι, και την καραντίνα που στήθηκε στην Καλαμίτσα, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ασθένεια αυτή. Σήμερα στα βιβλία, τι είναι αυτό που φταίει, που αυτό το κεφάλαιο το οποίο συζητάμε εδώ σήμερα δεν υπάρχει? Δεν νομίζω ο μαθητής δημοτικού γυμνασίου ηλικίου, ο οποίος έχει τελειώσει από την εκπαίδευση στη χώρα μας, δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα οποία περιγράψαμε εμείς να τα μάθει. Ναι. Τι είναι αυτό που φταίει? Το θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή παράληψη στην παιδεία. Και δεν είναι να την ξέρει ο Καβαλιώτης, ο Δραμηνός ή ο Σεραίος, να την ξέρει ο Κρητικός, ο Αθηναίος, ο Πελοποννήσιος. Ας τη μάθουμε πρώτα εμείς. Ας τη μάθουμε πρώτα εμείς. Πικρία και αυτό που είναι λέτε. Είναι μία πολύ πικρή, άγνωστη σελίδα της τοπικής ιστορίας, η οποία, όπως είπα και στην αρχή, ουσιαστικά αποτέλεσε μια υποσημείωση στο μεγάλο θέμα αντιπαράθεσης που ήταν ο εθνικός διχασμός. Ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα τη συμφορά που έφερε, ας πούμε, στον τόπο αυτό ο εθνικός διχασμός, δηλαδή η σύγκρουση ανάμεσα στις βενιζελικές και στις φιλοβασιλικές δυνάμεις που ξεκίνησε το 1915 με ευθύνη, κατά την προσωπική μου άποψη τουλάχιστον, αποκλειστικά της βασιλικής εξουσίας. Οι Έλληνες, βλέπετε, ποτέ δεν βάλαν μυαλό, διότι το επανέλαβαν μετά το τέλος Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν όλη η Ευρώπη έκτιζε, η Ελλάδα μεταξύ της έτρωγε τις σάρκες της. Άρα αυτό το οποίο λέτε δεν αποτέλεσε μάθημα για την επόμενη γενιά, την μεθεπόμενη. Και δεν είναι και ελληνικό προνόμιο εδώ που τα λέμε. Έτσι. Απλά λέω, δεν βάλαμε μυαλό. Έτσι. Είναι στη φύση των λαών πάντα να βρίσκουν αφορμές και αιτίες και παράγοντες να διαιρούνται και να καταστρέφονται. Διότι βλέπουμε για την περίοδο την οποία αναφερθήκατε του εθνικού διχασμού, ότι ακόμη και μέχρι σήμερα τα ντοκιμαντέρ τα οποία προκύπτουν μας λένε άγνωστες πληροφορίες, οι οποίες είναι φοβερές, έτσι. Πώς τα ελληνικά πλοία βομβάρδιζαν τα ελληνικά νησιά, πώς ο άλλος αρνήθηκε να στοχεύσει εκεί που ήταν το σπίτι του, ενδεχομένως οι γονείς του, οι συγγενείς του κτλ. Και στόχευσε αλλού. Μετά πέρασε και στρατοδικείο. Ναι, αυτά τα τελευταία τα άκουσα ο Μανώλης ο Γλέζος, που είχε μια περιγραφή, που αναφερόταν εκεί πέρα στα νησιά του και έδινε κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες άγνωστες πτυχές, οι οποίες μας φαίνονται απίστευτες. Δηλαδή, τώρα που τα περιγράφουμε σήμερα, κάποιος ο οποίος τώρα μας ακούει, τι λένε αυτοί οι δύο τώρα? Είναι δυνατόν να συνέβησαν ποτέ τέτοια πράγματα? Δεν ήταν η μοναδική φορά. Το 1935 η Καβάλα βομβαρδίστηκε από τον ελληνικό στόλο. Έτσι. Και είχαμε νεκρούς. Και είχαμε και νεκρούς. 37 νεκρούς. Γι' αυτό λέω. 37 νεκρούς. Άγνωστη σελίδα. Δεν την ξέρουν οι Καβαλιώτες και αυτήν, κύριε Λυκουρίνη. Οι φιλοκυβερνητικές ναυτικές δυνάμεις βομβάρδισαν την Καβάλα των επαναστατών, γιατί τελικά το κίνημα το βενιζελικό είχε κατασταλεί εν τη γενέση του και είχε επικρατήσει μόνο στην Καβάλα και στις γύρω περιοχές και την πλήρωσε η πόλη της Καβάλας και οι Σέρες. Εντάξει, το κεφάλαιο βέβαια αυτό, τα κινήματα, αντικινήματα και οι δικτατορίες, νομίζω έχουμε εδώ μοναδικό προνόμιο, έτσι. Δηλαδή, αν δούμε τον αιώνα που μας πέρασε, το πόσο ταραγμένη είναι η χώρα μας μέχρι το 1974, δεν βλέπουμε σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, κύριε Λυκούρνε, αντίστοιχη εικόνα. Αν μελετήσουμε δηλαδή τα 1974 αυτά χρόνια, αναφέρομαι 1900 μέχρι 1974, βλέποντας και τη Γαλλία, βλέποντας τη Γερμανία, ξέρετε, την έχω έξω από το κεφάλαιο, διότι με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, η Γερμανία λίγο δύσκολο να την αναλύσει κάποιος και να μπει στη ψυχολογία αυτών των ανθρώπων και στις τελικές αποφάσεις οποίες έλαβαν μέχρι να δείξουν τον Χίτλερ με δική τους εντολή. Σε αντίθεση με την Ιταλία, που ο Μουσολίνι δεν έγινε με εντολή των Ιταλών. Εδώ υπάρχει μια διαφορά σοβαρή. Οι Έλληνες δεν έκαναν τον Μεταξά
με λαϊκή εντολή. Δηλαδή, ο Χίτλερ, από όλους αυτούς που περιέγραψα, έχει κάτι να λέει ο Φράγκο. Και οι τρεις με λαϊκή εντολή ήταν. Όχι, ο Χίτλερ είχε μεγάλη, έφτασε στο 40%. Άλλο να έχεις 10%, 12 σε εκλογές, όπως είχε ο Μεταξάς ή 7 ή ο Μουσολίνι, και άλλο να παίρνει 40%. Έχει τεράστια διαφορά. Στην αποδοχή εννοώ των ανθρώπων. Γι' αυτό λέω ότι η Γερμανία αποτελεί στον πλανήτη ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Ναι, αλλά απ' την άλλη πρέπει να λάβει υπόψη, να πούμε, κανείς και την κατάσταση που επικρατούσε στη Γερμανία την εποχή εκείνη. Τα αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ουσιαστικά γέννησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο. Δηλαδή, οι συνθήκες ειρήνης που ακολούθησαν, η συνθήκη του Βερσαλιών, η συνθήκη των Σεύρων, του Νεϊγή, ήταν μονόδρομος ότι θα έρθει επόμενος πόλεμος. Ήταν, φαινόταν έπληξαν τους ηττημένους σε τέτοιο βαθμό, κυρίως στη Γερμανία, που ουσιαστικά εξέθρεψαν ένα πνεύμα, ας πούμε, πρώτα απ' όλα τους κατέστρεψαν. Ο Καζαντζάκης, τη δεκαετία του 30, που ζούσε στη Γερμανία, περιέγραφε σκηνές ότι έβγαινε το πρωί ο Γερμανός, λέει, πήγαινε στη γέφυρα, καθόταν έξινε το κεφάλι του και έπεφτε κάτω και αυτοκτονούσε. Γιατί, λέει, δεν είχε καμία ελπίδα. Την εποχή εκείνη ένα δολάριο ισοδυναμούσε με 9.000 μάρκα η ισοτιμία. Δηλαδή είχε καταστραφεί πλήρως η γερμανική οικονομία, είχε καταστραφεί το ηθικό, είχαν ταπεινωθεί οι Γερμανοί, άρα περίμεναν ένα Χίτλερ. Δηλαδή, οι Γερμανοί δεν θεοποίησαν τον Χίτλερ επειδή είναι στη φύση τους, ας πούμε, να είναι ένας λαός, ξέρω εγώ, που εκτρέφει εγκληματίες κτλ. Είναι ο λαός που έβγαλε και σπουδαίους καλλιτέχνες κτλ. Αλλά ήταν τέτοια, ο Χίτλερ, ήταν τέτοια η απόγνωση που επικρατούσε, ας πούμε, ώστε οι άνθρωποι ήθελαν κάποιον να τους ανορθώσει το ηθικό, να τους δώσει μια εθνική υπερηφάνεια, να τους υποδείξει έναν αίτιο, και σε περιπτώσεις ανορθολογισμού μπορεί να σου πει «φταίνε τα σπουργίτια». Θα αρχίζει να καθαρίσει τα σπουργίτια. Αυτός είπε «φταίνε οι Εβραίοι». Πρέπει να καθαρίσουμε τους Εβραίους. Φταίνε οι Τσιγκάνοι, φταίνε οι Σλάβοι, φταίνε οι Κομμουνιστές, φταίνε οι Μεν, φταίνε οι Δε. Έτσι. Και έτσι ο γερμανικός λαός σύρθηκε, ας πούμε, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάνω σε ίσως αυτό που λέτε έγινε μάθημα, και το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου δεν οδήγησε εκ νέου τη Γερμανία σε τέτοια μοίρα. Ναι. Δηλαδή δεν είχαμε την ίδια κατάληξη μετά το πέρας του Δευτέρου, ότι έγινε μετά το τέλος του Πρώτου, που μαθηματικά έφερε σε ένα νέο πόλεμο. Έτσι. Εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει ένας παράγοντας που συχνά τον αγνοούμε ή τον υποβαθμίζουμε. Είναι ο παράγοντας της σύγκλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ίσως δεν μπορούμε να το καταλάβουμε σήμερα, γιατί πάλι περνάμε μια περίοδο κρίσης και υπάρχουν διαλυτικές τάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλους αυτούς τους περίεργους κεντροευρωπαίους που αρχίζουν και συγκροτούν πολιτικές ακροδεξιές κτλ. Αλλά πάρτε δύο γείτονες παραδοσιακούς εχθρούς, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Τρεις φορές σφαχτήκαμε, περισσότερο μας έσφαξαν δηλαδή, μέσα σε περίοδο 30 χρόνων. Από το 1912-13 μέχρι το 44, 30 χρόνια, δηλαδή στην περίοδο μίας γενιάς υπήρξαν άνθρωποι που έζησαν τη βουλγαρική βία της εθνοκάθαρσης, όχι απλώς κατακτητική βία, βία εθνοκάθαρσης, τρεις φορές. Λοιπόν, και σήμερα πού είμαστε? Μετά τη δεκαετία του 60, οι σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας είναι υποδειγματικές σχέσεις καλής γειτονίας. Γιατί? Όχι γιατί γίναμε καλύτεροι άνθρωποι, όχι ότι τους φώτισε κάποιος Θεός κτλ. Όταν εκλείπουν εκείνοι οι παράγοντες που εκτρέφουν το μίσος, τον εθνικισμό, όταν μπαίνει στη μέση είτε με τη θέλησή σου είτε χωρίς τη θέλησή σου η αρχή του σεβασμού των πραγμάτων,
του σεβασμού των συνόρων, του σεβασμού, ας πούμε, του γείτονα, τότε μπορείς να ελπίζεις ότι θα γίνουν καλύτερες μέρες. Δηλαδή, η περίπτωση της Γαλλίας και της Γερμανίας, που παραδοσιακών εχθρών, και της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, είναι τα καλύτερα παραδείγματα. Έτσι. Ναι, διότι το 1945 έχουμε δει και 1946 έχουμε δει ταινίες, ότι όταν μια κοπέλα έλεγε στον πατέρα της ότι εγώ θα παντρευτώ Γερμανό, την έδιωχνε από το σπίτι, την κούρευε και την έδιωχνε. Δεν μπορούσε να διανοηθεί ο Γάλλος, ο πατέρας, ότι η κόρη του, παράδειγμα, μπορεί να πάρει ένα Γερμανό άντρα. Ήταν ασύλληπτο για την χρονική στιγμή τότε, μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, όπως λέτε, τώρα με τα χρόνια αυτά έχουν όχι απλά αμβληθεί, δεν μπορείς να βρεις και διαφορές σε ορισμένα ζητήματα. Για τη Βουλγαρία υπάρχει όμως το εξής θέμα που μπαίνει πάντα, στο ότι η Βουλγαρία δεν ζήτησε παρκώς συγγνώμη για τα εγκλήματα. Και δεν ξέρω κατά πόσο σήμερα, αυτό δεν έχω τη γνώση μάλλον στα βιβλία τους, αν έχουν κάποιες αναφορές, αν είναι οι άνθρωποι γνωρίζουν τι έγινε. Κάποιος, ας πούμε, ρώτησε ο Μπορίς Οφλό, δεν κατέθεσε να σε φάνει στη βουλγαρική οχράνα ανεβαίνοντας για το MRT δεξιά, να πει συγγνώμη για αυτά τα οποία κάναμε. Και μου λέει κάποιος, πιστεύεις ότι ο Μπορίσοφ γνωρίζει τι έγινε? Λέω, αν δεν ξέρει και ο Μπορίσοφ, τι να πω. Μπορεί να το γνωρίζει, μπορεί και να μην το γνωρίζει. Αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς. Κοιτάξτε, αυτό όντως είναι ένα στίγμα, όντως. Οι Βούλγαροι χρωστάνε μία συγγνώμη και συμβολική και έμπρακτη. Έμπρακτη είναι η επιστροφή των κοιμηλίων της Οικοσιφηνήσης, της... Τα αναφέρατε αυτά, τα έχετε γράψει. Ναι, μα είναι ένα μόνιμο αίτημα. Ήταν αίτημα, θυμάστε, και του αείμνηστου του Αθανασιάδη, ο οποίος θυμάμαι ότι τα είχαμε συζητήσει αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή πριν πεθάνει και μου είχε πει ότι έκανα πολλές προσπάθειες και μάλιστα μου είπε ότι από προσωπικά μου χρήματα προσπαθούσα κάποια να τα πάρω και είχα τεράστιες δυσκολίες. Έκανε δηλαδή διάφορες προσπάθειες ο ίδιος να φέρνει πράγματα για να τα επιστρέψει στην περιουσία του κράτους. Παύλα, βέβαια, για τον Δήμο ενδιαφερόταν. Πιο πολύ για αρχεία. Τα οποία έπρεπε να τα έχουμε. Και υπήρξε, μου έλεγε, πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση, αντίδραση. Δεν ήταν εύκολη η συνεργασία σε αυτό το τομέα. Παρότι τους έδινε και χρήματα, έτσι. Κοιτάξτε, είναι, όπως είπα, ένα στίγμα. Γι' αυτό το λόγο, ακόμη και σήμερα, βλέπεις, υπάρχει ένα αντιβουλγαρικό αίσθημα. Μια καχυποψία. Έτσι. Δηλαδή, το βλέπουμε. Έρχονται σήμερα τουρίστες, ξέρω εγώ, Βούλγαροι, και βλέπεις πολλούς να μην τους δέχονται, ας πούμε, τέτοια. Η συλλογική μνήμη κάτι έχει διατηρήσει. Και αντίστροφα πάνω, να ξέρετε, υπάρχει. Εμένα μου είπε άνθρωπος ο οποίος σπούδασε στη Βουλγαρία και ξέρει τη γλώσσα, γιατί εγώ δεν γνωρίζω τη γλώσσα, ότι τους άκουσε να ομιλούν μεταξύ τους. Αυτοί δεν ήξεραν, βέβαια, ότι ο Έλληνας γνωρίζει άπτωστα τη βουλγαρική γλώσσα. Και μιλούσαν άσχημα για μας. Ναι. Πολύ άσχημα. Εντάξει, θα πει τώρα, αυτό μπορεί να είναι εξαίρεση, δεν αποτελεί τον κανόνα. Μπορεί να είναι εξαίρεση. Κοιτάξτε, και στη Βουλγαρία υπάρχουν ακόμη σήμερα Βούλγαροι, ας πούμε, που μιλάνε για την. Όπως εμείς μιλάμε για τις χαμένες πατρίδες, τις Ιωνίες, της Ανατολικής Θράκης, του Πόντου. Μιλάνε για την χαμένη Βουλγαρία, έτσι, των ονείρων της. Τη συνθήκη του Αγίου του Αγίου Στεφάνου. Αυτή μείνα στον Άγιο Στέφανο. Που έθρεψε, ναι, αυτή που έθρεψε τα λυτρωτικά όνειρα τόσων γενναίων Βουλγάρων. Νομίζω όμως, μα αυτές οι σχέσεις καλής γειτονίας μπορούν να θεμελιώσουν μία άλλη σχέση όπου και τα σχολικά βιβλία θα προσαρμοστούν, ας πούμε, σε κάποιες άλλες αρχές. Δηλαδή, και κάποιες αλλαγές θα εμείς γίνουν. Γνωρίζουμε τώρα τα βουλγαρικά βιβλία, δεν γνωρίζουμε, πούμε, τι έχουν περίπου, έτσι. Νομίζω ότι για την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάστηκε να γίνουν κάποιες αλλαγές στα σχολικά βιβλία, όπως τα απέτησαν οι γειτονές τους. Και αυτό θα γίνει και με τα Σκόπια, ενδεχομένως. Όπως φαντάζομαι, θα έχετε διαβάσει, εγώ τελευταία πρέπει στην αντίληψή μου μεταφράσεις που πήρα για τα αλβανικά βιβλία. Το οποίο λένε απίστευτα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν τα αλβανάκια, διαβάζοντας όλα αυτά, να μας συμπαθούν εμάς τους Έλληνες? Ναι. Εγώ, αν ήμουν ένα παιδάκι μικρό, το οποίο διαβάζω όλα αυτά, μου τα λέει ο δάσκαλός μου, θα τους βλέπω τους Έλληνες με πάρα πολύ κακό μάτι. Παίζει δηλαδή τεράστιο ρόλο σε αυτές τις παιδικές ψυχές, τι είναι αυτό το οποίο εισπράττουν, ναι, πώς είναι αυτό που τους μεταφέρουν και δημιουργούν από πολύ μικρά μια εχθρότητα σε ένα γειτονικό σου λαό. Δεν έχω υπόψη μου για τα αλβανικά βιβλία.
Κοιτάξτε, εμείς τουλάχιστον κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία πολλές φορές όμως λιδωρήθηκε. Δηλαδή, που είναι πάρα πολλοί αυτοί σήμερα που δεν βλέπουν με καλό μάτι, να το πω έτσι, ας πούμε, την απάλληψη ορισμένων, ας πούμε, έτσι, ακροτήτων μέσα από τα βιβλία. Δηλαδή, θέλουν πολύ τα σχολικά βιβλία, ακόμα και του Δημοτικού, να μιλάνε, ξέρω, για τη γενοκτονία των Τούρκων. Τα ιστορικά γεγονότα μπορείς να τα πεις, αλλά μπορείς να τα πεις με 10 διαφορετικούς τρόπους, χωρίς να παραβιάζεις την ουσία της αλήθειας. Έτσι. Δεν είναι ανάγκη να εξάπτεις, να σηκώνεις λάβαρα εκδίκησης και να εξάπτεις, ας πούμε, έτσι, αισθήματα μίσους. Και εκεί πρέπει, αν είναι δυνατόν αυτό, να καθίσουν οι ιστορικοί, οι προοδευτικοί ιστορικοί, γιατί παντού υπάρχουν προοδευτικοί άνθρωποι, ας πούμε, των γειτονικών χωρών, και να μιλήσουν για τους κοινούς τόπους στους οποίους μπορούν να καταλήξουν. Αλλά πρέπει σήμερα... και οι προοδευτικοί ιστορικοί πρέπει να είναι λίγο προσεκτικοί στο ότι η πολλή πρόοδος θα μην απαλείψει γεγονότα. Και αναφέρομαι, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να λέμε ότι έγινε συνωσισμός στη Σμύρνη όταν εισέβαλαν οι τσέτες και σφάζαν κόσμο. Θα πρέπει να είμαστε κάποιοι επιστήμονες, γιατί εγώ σέβομαι όλους τους επιστήμονες και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε με όλους. Ότι υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι και ατυχή στιγμή μπορεί να έχουν αξιόλογοι ιστορικοί. Γιατί ένα πολύ αξιόλογο και να έχει μια ατυχή στιγμή. Που δεν σημαίνει ότι θα χαρακτηρίσει όλη την ερευνητική καλά, του διαδρομή. Αυτό με τον συνωστισμό, εντάξει, το παρακάναμε λίγο. Ναι, θέλω να πω ότι ήταν μια υπερβολή, η οποία βλέπετε έγινε σημαία όμως. Δεν ήταν υπερβολή. Μια λέξη ήταν απλώς, η οποία έγινε σημαία εκ του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη η ιστορικός, η κυρία Ρεπούση, είναι της ερμηνευτικής πλευράς εκείνης ότι δεν υπήρξε γενοκτονία. Ξέρετε, εγώ προσωπικά... Η δική μου ερμηνευτική προσέγγιση για τα γεγονότα είναι ότι τα γεγονότα που συνέβησαν στη Μικρά Ασία αρχής γενομένης από το 1914 μέχρι το 1920... Από τη Φωκιά αναφέρεστε, φαντάζομαι. Από τη Φωκιά έχετε γράψει και για τα γεγονότα στη Φωκιά. Όχι μόνο για τη Φωκιά, για όλα τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας και την Ανατολική Θράκη από το 1914, 1915 στην Προποντίδα, 1916 και μετά στον Πόντο κτλ. Αυτά τα γεγονότα, κατά την προσωπική μου ερμηνευτική προσέγγιση, συνιστούν γενοκτονία. Δεν μπορώ να τα πω διαφορετικά. Λέω ότι είναι γενοκτονία. Εντάξει, αλλά άλλος έχει, ότι... έχει διαφορετική άποψη. Αυτό ακριβώς. Σήμερα εγώ διαβάζω, ας πούμε, ακριβώς, και συνεντεύξεις που έχει δώσει ο Ερντογάν, ο οποίος έχει τη δική του προσέγγιση. Και αναφέρει, μιλώντας προς τους Γάλλους, ότι δεν μπορείτε εσείς να μιλάτε για τους Αρμένους ότι υπήρξε γενοκτονία, και έχει τη δική του επιχειρηματολογία. Ναι. Δεν υπήρξε, λέει, γενοκτονία για αυτόν και αυτόν τον λόγο. Έχουν τη δική του. Αν πει το Ερντογάν. Δεν έχει τις γνώσεις και δεν μπορεί ο Ερντογάν να μιλήσει. Μπορεί να μιλήσει ένας αντίστοιχος, ναι, όπως εσείς, ένας καθηγητής Τούρκος. Έχω ακούσει εγώ πολλά φωτεινά μυαλά. Ξέρετε, τα φωτεινά μυαλά εκεί δεν είναι και πολύ αρεστά, δεν είναι και πολύ εύκολο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και φοβούμαι ότι πολλούς από αυτούς δεν τους βλέπουμε πια, δεν τους ακούμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαθεί στις φυλακές. Είναι άνθρωποι που δεν τους έχουν απαγγείλει κατηγορίες. Είναι στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ναι, αναγκάζονται. Κύριε Νικουρίνα, αναγκάστηκαν. Ναι. Ή αναγκάστηκαν ή αναζητούν ένα πρόσφορο έδαφος να λειτουργήσουν, ας πούμε, με συνθήκες ελευθερίας του λόγου. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς τον Τανέρα Κτσάμ, ας πούμε, το έργο του για την γενοκτονία των Αρμενίων, υπάρχουν Τούρκοι που λένε ότι μετά από αυτό, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και βέβαια ο Τανάρα Ξάμ λέει ότι η γενοκτονία των Αρμενίων δεν ήταν κάτι μεμονωμένο και αυτόνομο. Ήταν μία, η χειρότερη βέβαια, περίοδος μιας μακράς ιστορικής πορείας που ξεκίνησε το 1913 με τους Ρωμιούς των δυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, συνεχίστηκε με τους Αρμένιους και έληξε το 1922. Αυτά τα λέει ένας Τούρκος. Αυτός μιλάει ξεκάθαρα για γενοκτονία, όπως και άλλοι Τούρκοι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει εμείς να καταγγείλουμε ως εθνικούς μειοδότες τους Έλληνες ιστορικούς, ας πούμε, που έχουν διαφορετική άποψη. Και εδώ να το πούμε... Εγώ, ας πούμε, έχω διαβάσει Έλληνες ιστορικούς, οι οποίοι καταρρύπτουν αυτό το οποίο είπατε, ότι έγινε γενοκτονία στον Πόντο
και ανέφεραν τα δικά τους επιχειρήματα ότι γι' αυτόν και γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο δεν υπήρξε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να τα διαβάσω αυτά τα επιχειρήματα. Δυστυχώς δεν έχω διαβάσει αυτό επιχειρήματα. Αυτό σε ένα συνέδριο δεν θα ήταν το πλέον κομψό να γίνει αυτή η ανταλλαγή των απόψεων? Κοιτάξτε, ότι ξέρετε, αυτή μια τέτοια επιστολογραφία θα ήταν για μένα ανώφελη. Ενώ σε ένα συνέδριο επιστημονικό που θα συμμετέχουν όλοι οι ιστορικοί, εκεί μπορούν να αντιτείνουν και να φέρουν την άλλη αυτή άποψη των επιχειρημάτων. Ξέρετε τους. Ποιο είναι το θέμα? Η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων, τώρα γιατί ανήκω και στο Σύλλογο Μικρασιατών, ας πούμε, και εμείς τουλάχιστον ας πούμε, το ψάχνουμε και λίγο από μέσα. Η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων πέρσι έκανε ένα συνέδριο για το θέμα αυτό. Λοιπόν, αρκεί να σας πω ότι το ότι δεν χύθηκε αίμα, ας πούμε, ενάντια στους ιστορικούς που αρνούνταν τη γενοκτονία, ήταν ίσως από καθαρή τύχη. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις ένα συνέδριο όταν ξέρεις ότι θα πλακώσει, θα πλακώσουν τα ακροδεξιά λεφούσια, ας πούμε, που είναι υπέρ της εκδίκησης, υπέρ, ξέρω εγώ, ας πούμε, του εθνικού τσαμπουκά, ας πούμε, και θα λιδωρήσουν μέχρι και που θα δίνουν αυτόν που έχει διαφορετική άποψη. Προσωπικά πιστεύω σε αυτή την ερμηνεία, όπως σας είπα, της γενοκτονίας, αλλά σέβομαι και την άποψη αυτού που έχει αντίθετη γνώμη. Πώς θα το κάνουμε? Πάνω σε αυτό, ίσως καμιά φορά οι διαδρομές κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι ίσως δεν έχουν την ιστορία, δεν έχουν δει ως επιστήμη, όπως τη βλέπετε εσείς, ή δεν έχουν ερμηνεύσει κάποια πράγματα με την νυφαλιότητα της απόστασης του χρόνου που χρειάζεται, δεν έχουν και γνώσεις να αντιληφθούν. Γιατί, ας πούμε, λέμε τώρα κάποιοι ακροδεξοί. Αφιβάλλω αν έχουν διαβάσει ποτέ κάποιοι οι οποίοι λέγανε για την επταετία του Παπαδόπουλου, ότι ο Παπαδόπουλος στη Μιλιά του 71, στη συνέντευξη που έδωσε, τι μιλούσε, ότι το Αιγαίο πρέπει να είναι η θάλασσα να μας ενώνει, να έχουμε αδερφικές σχέσεις. Δεν είπε ποτέ ότι θα πρέπει να κατακτήσουμε, να πάμε να πάρουμε πίσω τις χαμένες πατρίδες και την Τουρκία. Και μάλιστα έκανε παραπομπή στον Βενιζέλο και στον Ατατούρκ, στο πώς οι δυο τους προσπάθησαν μετά τα όσα φοβερά γεγονότα συνέβησαν να ξαναφέρουν κοντά τους λαούς και να ζήσουν χωρίς αντιθέσεις. Θέλω να πω ότι κάποιος ο οποίος λέει ότι εγώ είμαι ένας ακροδεξιός και ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος, βλέπετε, παραδείγματος χάρη στη Μιλιά του 71, είπε αυτά τα οποία σας περιέγραψα. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι νοσταλγώ τον Παπαδόπουλο έτσι, και ότι θέλω να έρχομαι δικτατορία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις προσεγγίσεις, χωρίς ταμπέλες. Αυτός είναι ακροαριστερό στοιχείο, εξτρεμιστικό ή είναι ακροδεξιό στοιχείο. Αυτές είναι για μένα αυτοχαρακτηρισμοί κάποιων οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζουν τις πράξεις τους κυρίως. Κάποιος ο οποίος στη ζωή του, τον τρόπο που κάνει τη ζωή του, αυτό το χαρακτηρίζει. Αλλά η ιστορική προσέγγιση και η ιδεολογική είναι πράγματα δύσκολα που θέλουν κυρίως νυφαλιότητα, ψυχραιμία και να μπορείς να ακούσεις τον συνομιλητή σου. Γνώση θέλουν. Τεράστια γνώση. Έτσι. Και προσέγγιση με ιστορικούς όρους και όχι με όρους ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς. Και πάντα με την καταγραφή και την ψυχραιμία των γεγονότων, διότι όπως είπατε και το πολύ σοφά αυτό για τον Θουκυδίδη, που μας είπε πριν από 2.500 χρόνια, σήμερα κλείνοντας αυτή την εκπομπή βλέπουμε πόσο επίκαιρη είναι η ρίση αυτού του πολύ σπουδαίου, έτσι, του Θουκυδίδη, τον οποίον βλέπετε ακόμα πόσο τον μελετούμε και πόσα μαθαίνουμε. Ήταν καθηγητής πολιτικής ιστορίας, στην ουσία, πολιτικής σκέψης. Εγώ να σε ευχαριστήσω για τα όσα είπαμε στους τηλεθεατές και θέλω να πιστεύω ότι ήταν αρκετά χρήσιμα, ώστε να αποτελέσουν και την αφετερία αναζήτησης επί του θέματος αυτού και κυρίως να μην υπάρχει κάποιος στην Ανατολική Μακεδονία που τώρα μας βλέπουν και στις Σέρες και στη Δράμα και στην Καβάλα, ο οποίος, αν μη τι άλλο, να γνωρίζει το τι έγινε. Έτσι, εγώ δεν θέλω ούτε να μου γράψει διατριβή, ούτε θέλω να καταθέσει μελέτη ή να κάνει ομιλία όπως θα κάνετε εσείς σε ένα μήνα στη Δράμα, σε ένα εξειδικευμένο θέμα. Είπατε, θα αναφέρετε για τα παιδιά, για αυτές τις απαγωγές που υπήρξαν κτλ. Το οποίο θέλει επιστημονική κατάρτιση. Αλλά, αν μη τι άλλο, να γνωρίζεις σε γενικές γραμμές τα γεγονότα. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό. Το θετικό είναι ότι σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, στις Σέρες, στη Δράμα και στην Καβάλα, υπάρχουν, ας πούμε, οι ιστορικοί που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Πριν από 20 χρόνια δεν θα έβρισκες κανέναν. Σήμερα υπάρχουν. Ελπίζω μετά από 20 χρόνια να μην υπάρχει και πολίτης που να μην τα γνωρίζει. Αυτό θα είναι και η επιτυχία των ιστορικών που μέσα από τη δουλειά τους θα έχει και το αποτέλεσμα, γιατί αυτοί οι οποίοι ερευνούν και κάνουν μια δουλειά θέλουν να γίνεται και ευρύτερα γνωστοί. Ναι. Και όχι σε ένα συνέδριο να γίνεται ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ιστορικών που δεν βγαίνει προς την κοινωνία. Ναι. Και αυτός είναι και ο ρόλος των εκπομπών, ώστε να μπορούμε όσο το δυνατόν
να γίνεται. Εκτός από την ακαδημαϊκή, υπάρχει και η δημόσια λεγόμενη έτσι. Ιστορία και αυτό, αυτή η εκπομπή που κάνουμε σήμερα εντάσσεται σε αυτό που λέμε. Βοηθάει, έτσι, εντάξει, ιστορία. Δεν είναι επιστημονική, απλά βοηθάει στο να δώσουμε κάποια ερεθίσματα αναζήτησης. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα έχουμε τη δυνατότητα στο μέλλον να δούμε και άλλα ζητήματα έτσι, ιστορικά, τα οποία ενδιαφέρουν τους πολίτες όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά και ευρύτερα. Κυριάκος Κορίνος, κυρίες και κύριοι, ιστορικός, ο οποίος μας μίλησε. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον Γιώργο Δομέτοφ, διότι στην ουσία σήμερα κάναμε και μια έτσι. Αποδώσαμε τη μνήμη του Νίκου του Ροδομέτοφ, που εδώ συζητήσαμε πολλές φορές αυτό το θέμα. Έβλεπα σήμερα πριν έρθω και αυτό το βιβλίο του, το οποίο μου το είχε χαρίσει για τα γεγονότα 16-18 στο Σαρί Σαμπάν για την Χρυσούπολη. Παρουσίασε και έχει στην Βουλή τα τετράδια τα οποία έκανε για αυτά τα γεγονότα. Ήταν μεγάλη του η αγωνία, μεγάλη του η πίστη που είχε ότι αυτήν τη γενοκτονία πρέπει να τη μάθουν παντού, πρέπει να γίνει γνωστή και δεν πρέπει κάποιοι που φεύγοντας από αυτή τη ζωή να τα παίρνουμε μαζί μας και να μην αφήνουμε κάτι για τις επόμενες γενιές. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, ευχές για ένα καλό ξημέρωμα.